Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Σάββατο σήμερα. Εμείς είμαστε εδώ, Μαγκαζίνο Live, και θα σας κρατήσουμε 2 ώρες. Έτσι πιστεύω, μια καλή παρέα. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, νομίζω ότι τώρα όλοι πλέον έχουμε στολίσει, έτσι. Όποιος δεν έχει στολίσει, είναι πολύ πίσω. Έχουμε φτιάξει μελομακάρονα, κουραμπιέδες, ετοιμάζει την γαλοπούλα. Εκείνους που μας έλεγες, βέβαια. Ναι. Και σήμερα, αυτούς με το κάσιους, ναι. Αυτό τα μάθαμε, και εδώ στην εκπομπή. Σήμερα, επίσης, θα δούμε πώς φτιάχνουμε χριστουγεννιάτικο κορμό. Δεν έχω φτιάξει ποτέ, πρέπει να σας πω. Το γλυκό των Χριστουγέννων, έτσι. Το έχουμε συνδέσει. Είναι το γλυκό των Χριστουγέννων, τελικά. Αυτό είναι. Παιδιά, ναι. Έχει σοκολάτα. Έχει σοκολάτα πάρα πολύ και το γλυκό μας. Εμένα μου το κάνει από τα παιδικά χρόνια αυτό. Ναι, εγώ νομίζω πως έχω την εντύπωση ότι είναι δύσκολο γλυκό. Όχι, είναι πολύ εύκολο. Ναι. Θα το δεις και στην πράξη. Θα το δούμε στην πράξη σήμερα. Έχουμε πολλά να δούμε σήμερα. Εγώ όμως λέω να ξεκινήσουμε έτσι φωτεινά. Λαμπερά για την ακρίβεια. Λαμπερά φωτεινά. Και πάμε σε ένα ρεκόρ Guinness που το κρατάει μια οικογένεια στην Αυστραλία, Αλεξία. Το κρατάει μια οικογένεια στην Αυστραλία, στην Καμπέρα συγκεκριμένα, όπου αυτό ήθελε και αυτό πέτυχε, να κατακτήσει το ρεκόρ Guinness για το σπίτι, το πιο στολισμένο σπίτι με χιλιάδες φωτάκια, 502.165 φωτάκια για την ακρίβεια. Είναι μετρημένα ένα-ένα. Ναι, 50, χρειάστηκαν 50 χιλιόμετρα σύρμα για να το κάνουν αυτό. Το σπίτι τους φαντάζομαι φαίνεται από μακριά. Δεν ξέρω τι λογαριασμό τους έχετε. Δεν υπάρχει χαράτσι. Η χαρά της αντίστοιχης ΔΕΗ. Ναι, πέρα, δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν στο βιβλίο Guinness για αυτόν τον λόγο. Η πρώτη τους φορά ήταν το 2001 με 300.000 λαμπάκια και λίγο περισσότερο. Αλλά πέρυσι έχασαν αυτόν τον άτυπο ανταγωνισμό, ας το πούμε, από ένα ζευγάρι στη Νέα Υόρκη. Φέτος λοιπόν επανήλθαν δρυμύτερα και είπανε όχι, εμείς θα ξαναμπούμε στο... στο παιχνίδι, παιχνίδι. Και το είπαν και το έκαναν πραγματικά. Για πάμε να δούμε αυτό το σπίτι που κρατάει το φετινό ρεκόρ Guinness. Τώρα αυτό δεν είναι λίγο ζαλάδα. Επίσης... Δεν μπορεί να τα έχει όλα κανείς και να είναι φαντασμαγορικός και να είναι και. Δεν φαντάζεσαι να κοιμάσαι και να ξυπνάς με όλα αυτά τα φωτάκια. Αλλά θα μου πεις τώρα. Τώρα έτσι να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Έπρεπε να το καταφέρουν. Νομίζω το κατάφεραν. Τις εντυπώσεις τις κέρδισαν. Πόσο να κοστίσαν όλα τα φωτάκια αυτά. Και πόσο γερό ήταν να τα στολίσουν. Ένα λεπτό. Εάν έχει τα 100 φωτάκια. Είναι 7 ευρώ. 8. 7 ευρώ. Κινέζικα. 6 ευρώ. 6. Ναι. 6 ευρώ, πέ. 6 ευρώ. 502.000 επί 6, όχι. Καλά, εντάξει. Ας μην χαθούμε στους υπολογισμούς. Αυτό. Θέλει πολλές χιλιάδες δολάρια, νομίζω. Πάρα πολλά. Επίσης, μπορεί όμως να τα μάζευε κάθε χρόνο. Να έχει από πέρσι, από πέρσι, από πέρσι. Τι πες, πόσο χρονών είναι. Να σου πω όμως κάτι. Κάθε χρόνο εσείς δεν βλέπετε ότι σας καίγονται τα φωτάκια. Εγώ κάθε χρόνο βλέπω ότι καίγονται και ξαναπαίνει μία-δύο σειρές, ας πούμε. Μόνο για το χριστουγεννιάτικο το δέντρο. Νομίζω ότι για να έχουν και αυτή τη φιλοδοξία να μπουν στο βιβλίο Guinness, νομίζω ότι δεν τους ενδιαφέρει το κόστος και δεν νομίζω ότι θα έχουν και οικονομικό πρόβλημα. Εξάλλου σίγουρα θα τους κόστησε πάρα πολύ ακριβά. Αυτό που τους ενδιαφέρει ήταν να δώσουν ένα διαφορετικό τόνο και να πετύχουν αυτό το ρεκόρ. Θυμάμαι που είχε βγει ένα θέμα, δεν ξέρω πριν πόσα χρόνια, που ήταν ένα τέτοιο αντίστοιχο σπίτι με εκατομμύρια φωτάκια και είχαν κάνει μηνύσεις οι γείτονες διότι τους ενοχλούσαν τα φώτα απέναντι. Φαντάζεσαι να το έχει απέναντι το σπίτι και αυτό. Να λες που πας στο σπίτι του Μπάμπη. Α, ναι, και το βλέπεις χιλιόμετρα μακριά. Ακριβώς. Δεν το χάνει κανένας. Αυτό θα φαίνεται και από το διάστημα λογικά. Αυτό θα φαίνεται από παντού. Ξέρεις ότι είναι εκεί. Είναι ένα σπίτι το οποίο δεν περνάει απαρατήρητο με τίποτα. Να πούμε, αν είδατε στο βίντεο, ότι τα φώτα αναβοσβήνανε σύμφωνα με το ρυθμό της μουσικής, έτσι. Πάντως δεν το λες και πολύ chic. Το λες kitsch, δεν το λες chic. Το λες kitsch. Ναι.
πολύ φορτωμένο. Πράσινο. Λοιπόν, μίλα ελεύθερα, γιατί δεν νομίζω να μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Ο κύριος πρέπει να κοιτάξει λίγο, άμα θέλει να διαθέτει τόσα λεφτά, είμαστε κι εμείς εδώ πέρα. Στη λοιπόν, χώρα εγώ μας, όμως, στη μας. Να πούμε στους τηλεθεατές μας να τους θυμίσουμε τα τηλέφωνα της εκπομπής, διότι και σήμερα θα παίξουμε μουσικό quiz. Είναι το 211-55-55-50 το τηλέφωνο της εκπομπής μας για την επικοινωνία σας μαζί μας, για το μουσικό quiz και ασφαλώς για το μεγάλο μας δώρο. Να το δούμε κιόλα στην εντυχισμένη κουζίνα από την εταιρεία Grupo Cucina αξίας 2.000 ευρώ, συν όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Εσείς παίρνετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο που μόλις σας έδωσα και βλέπετε τώρα και στην οθόνη σας, για να δώσετε τα στοιχεία σας, το όνομά σας και να μπείτε στην κλήρωση. Και η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή της 5 Ιανουαρίου. Θα κάνουμε εδώ ζωντανά την κλήρωση. Να, αυτή είναι η γυάλα που μπαίνουν τα στοιχεία σας. Εδώ μπαίνετε σε ένα φακελάκι. Αυξάνονται. Φακελωνόμαστε. Και μπαίνετε εδώ και εμείς θα κάνουμε την κλήρωση και θα δούμε ποιος ή ποια είναι η τυχερή που θα κερδίσει το μεγάλο μας δώρο. Πάμε όμως τώρα έτσι στο μουσικά. Animal Planet. Ακριβώς, γιατί θα μας πουν τα κάλαντα τα παιδάκια, αλλά ήδη κάποια κουταβάκια είπαν το Rudolph το ελεφάκι. Αυτό το περιβόητο τραγούδι που ακούμε τις γιορτές, αλλά κλέβει την παράσταση, να το πω έτσι, ένας γάτος που μαζί με τα κουταβάκια λένε αυτό το ωραίο αυτό τραγούδι. Αυτό δεν είναι Ρούντολφ το, πώς το λένε, το ελαφάκι. Το ελαφάκι. Είναι Ρούντολφ το γατάκι, το γατάκι, ναι, το σκυλάκι, πραγματικά το είναι εκπληκτικό. Πάμε να δούμε το βίντεο αυτό που νομίζω ότι έκανε πάρα πολλά κλικ. Έχει πάρα πολλά views, ναι, διαδίκτυο. Το έχουν δει πάρα πολύ. Για πάμε. Θέλω ένα τέτοιο. Αν ήταν αληθινά τα σκυλάκια, θα μου ήταν, θέλω ένα τέτοιο. Τρισχαριτωμένα, πραγματικά. Ποια υπέροχα. Αχ, αυτά είναι έτσι τα ωραία τα Χριστουγεννιάτικα. Είναι λίγο kitsch, είναι λίγο αυτό. Αλλά, είναι λίγο φορτωμένα, αλλά είναι έτσι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Πόσο, 15 μέρες το χρόνο είναι η λάμψη. Τώρα θα μπορούσε να πει κανείς. Εντάξει, φίλοι μου, δεν έχει καθόλου. Τώρα θα μπορούσε να πει κανείς ότι ξέρω εγώ, τους βάλανε τα σκουφάκια, τα ταλαιπωρούν, τους βάλανε τα ζακετάκια τα αυτά. Αλλά είναι τόσο γλυκούλικα και δεν νομίζω τώρα ότι πάθανε τίποτα. Όχι, δεν τα ταλαιπωρεί εκεί. Θα φάγανε και πολύ σκυλοτροφή μετά και γατοτροφή, πιστεύω. Δεν νομίζω ότι συγκεκριμένα τρώνε και πάρα πολύ. Είναι φοβερά. Λοιπόν, ωραία έτσι βιντεάκια μας δίνει το διαδίκτυο. Έτσι, Χριστουγεννιάτικα. Και θα δούμε κι άλλα σήμερα. Θα δούμε κι άλλα σήμερα. Υπάρχει έτσι ένας, πώς να το πω, ένας διχασμός στα Χριστούγεννα. Ναι. Στολίζουμε δέντρο ή στολίζουμε καραβάκι. Γιατί ό,τι αρέσει στον καθένα περισσότερο, ναι, το αλλά τον αντιπροσωπεύει. Επί της ουσίας η ελληνική παράδοση λέει καραβάκι. Το καραβάκι. Λέει δέντρο, δεν ξέρω από πού έρχεται το δέντρο, αν έρχεται από την Αμερική. Από την Αμερική, έξω. Ξενόφερτο έθιμο. Ναι. Που ήρθε σιγά σιγά. Αμερική, εμείς ξεκινήσαμε, η ναυτική, ρε παιδί μου, της Ελλάδας, ξεκινάγαμε το καράβι. Έτσι περιμέναμε τα Χριστούγεννα, από εκεί ξεκίνησε. Μετά ήρθαν και τα υπόλοιπα. Δηλαδή εμείς είμαστε. Μυρίζομαστε από νερό. Φάλα, η θάλασσα έσβησε. Όμως βλέπετε καραβάκια. Πλέον καραβάκια. Εγώ παιδιά σε ελάχιστα. Σε κανένα δεν έχω δει. Ναι. Φέτος τουλάχιστον. Εγώ μπορεί, ας πούμε, έτσι γενικά να έχω δει σε ένα, δύο. Το τελευταίο καιρό όμως. Να σας πω κάτι όμως. Στο Λιμάνι του Πειραιά και στο Σύνταγμα. Πόσα χρόνια είχαν σε δήμους να στολίσουν καραβάκια. Πάρα πολύ. Στο κέντρο της Αθήνας όλο δέντρα μας. Μα έφαγε, ναι. Και πληρώναμε τόσα λεφτά κι άλλες για αυτά τα καραβάκια. Ναι, σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες περισσότερο, στα υπουργεία. Γιατί το καραβάκι μου αρέσει. Είναι πολύ ωραίο. Είναι ταξιδιά. Ο Δήμαρχος είπε το θεϊκό. Όταν άναψε το καραβάκι, είπε να ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο και άναψε το καραβάκι. Ναι, γι' αυτό. Λοιπόν, πήγε η Τζοάννα και έκανε ένα ρεπορτάζ έτσι για να μάθουμε και εμείς
τι στολίζουμε τελικά, καραβάκι, δέντρο, και αν ναι, πώς. Έτσι ακριβώς. Πάμε να μάθουμε κι εμείς που δεν έχουμε καραβάκια στο σπίτι. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Η μέρα των Χριστουγέννων πλησιάζει και τα σπίτια έχουν φορέσει τα γιορτινά τους για να υποδεχτούν τον νέο χρόνο. Οι πιο τολμηροί έχουν φροντίσει να προμηθευτούν εγκαίρως το χριστουγεννιάτικο δέντρο και να στολίσουν με αυτό το σαλόνι τους. Πείτε μου λίγο ποια είναι η τάση στα χριστουγεννιάτικα δέντρα φέτος. Όλα τα δέντρα. Είτε είναι τα πράσινα, το κλασικό χρώμα, είτε τα διάφορα χρώματα. Άσπρο, μοβ, μαύρο, ακόμη και το μαύρο, ναι. Ποια στολίδια προτιμάει ο κόσμος? Εκτός από το χρυσό και το κόκκινο, τα οποία είναι τα παλιά και υπερισχύουν πάντα, φεύγουν κάθε χρόνο, είναι πάρα πολύ της μόδας και τα διάφορα άλλα χρώματα. Το λευκό, το μοβ, το ροζάκι, το πράσινο. Το καθένα έχει τη χάρη του και πραγματικά είναι, στολίζουν όμορφα το δέντρο. Αν ένα δέντρο από μόνο του είναι στολισμένο, γιατί υπάρχουν και δέντρα έτοιμα που έχουν κάποια στολιδάκια επάνω, δεν χρειάζεται να το φορτώσουμε πάρα πολύ. Λαμπάκια και λίγες μπαλίτσες και είναι έτοιμο. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Εκτός από το έλατο, η Ελλάδα ως χώρα της θάλασσας είχε το έθιμο του στολισμού του καραβιού. Έθιμο που, αν και υποχώρησε μπροστά σε αυτό του δέντρου, αποτελεί παράδοση των παλαιών εποχών της χώρας μας και αναβιώνει ξανά στις μέρες μας για να ξυπνήσει μνήμες του παρελθόντος. Είδαμε ότι έχετε πάρα πολύ ωραία καραβάκια. Ο κόσμος επιλέγει να στολίσει, ναι, καραβιά. Το παλιό χριστουγεννιάτικο ελληνικό έθιμο να είναι και το καραβάκι. Πολλοί προτιμούν και τα καραβάκια, ναι. Το καραβάκι του βάζεις απλά ένα λαμπάκι επάνω και είναι στολίδι από μόνο του. Τι είναι πιο οικονομικό, ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο ή ένα καραβάκι? Εδώ θα σας πω ανάλογα. Το δέντρο θα εξαρτηθεί από την ποιότητά του, σίγουρα το ύψος του. Το ίδιο ισχύει και στα καραβάκια, ανάλογα με το μέγεθος. Ανάλογα με το μέγεθος και τη δουλειά που έχει επάνω. Έχουμε και πολύ φτηνά και πολύ ακριβά. Το ίδιο είναι και στα δέντρα, διάφορες τιμές. Θέλω να μου πείτε κάποιες ιδέες για δωράκια που μπορούμε να κάνουμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Δωράκια μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Έχουμε πάρα πολλά είδη, όπου μπορούμε να προσφέρουμε διάφορα. Υπάρχουν διάφορα παιδικά, διάφορα κουκλάκια, αγιοβασιλάκια, διάφορα φωτιστικά, τα οποία είναι για εξωτερικό χώρο που είναι, μπορούμε να τα βάλουμε και μέσα στο δωμάτιο. Να διακοσμήσουμε όμορφα το δικό μας το δωμάτιο ή του παιδιού. Διάφορες χιονόμπαλες, διάφορα κουτάκια, ας πούμε, τα οποία μπορούμε να βάλουμε μέσα μπισκοτάκια. Διάφορα αρκουδάκια, τα καρουζέλ, επίσης ακόμα είναι και τα αγούρια, είναι ένα παλιό έθιμο διαχρονικής αξίας που μπορούμε να τα προσφέρουμε σε φιλικά μας και αγαπημένα μας πρόσωπα. Πάμε να το δούμε. Ναι, βεβαίως. Feliz Navidad. Έχουμε πάρα πολλά. Τα ρόδια, διάφορα σπιτάκια, καραβάκια, το μάτι με τη χάντρα, όλα τα σχέδια. Οι τιμές τους είναι πολύ μικρές αξίες. Ξεκινάνε από 2 ευρώ, το ακριβότερο μέχρι 7 ευρώ. Για να νιώσετε το πνεύμα των Χριστουγέννων, δεν χρειάζεται να αναστενάξει η τσέπη σας. Οι επιλογές είναι πολλές. Φαντασία και όρεξη να υπάρχει και μπορείτε να γίνετε εσείς ο Άγιος Βασίλης των αγαπημένων σας προσώπων. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και την Τζοάννα για το ρεπορτάζ. Τώρα θα πάμε σε ένα θέμα, το οποίο έτσι απ' έξω το έχουμε πει και εμείς εδώ πολλές φορές, εν όψη γιορτών κτλ. Είναι ότι οι γιορτές είναι γιορτές αγάπης, οικογενειακές γιορτές, στοργής κτλ. Αλλά σε κάποιους ανθρώπους δημιουργούν και αρνητικά συναισθήματα και αυτό πολλές φορές το αποκαλούμε ως η μελαγχολία των γιορτών. Κοντά μας λοιπόν είναι η κυρία Έλσα Δημοπούλου, ψυχολόγος. Για να μιλήσουμε λίγο και να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει με έναν άνθρωπο ο οποίος, ας ξεκινήσουμε από αυτό, χωρίς κάποιο λόγο, δηλαδή δεν έχει κάποιο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει, γιατί εντάξει, όταν αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα, είτε γιορτές είναι, είτε κανονική ημέρα του χρόνου, το ίδιο είναι. Τι συμβαίνει όμως με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά έτσι όπως έρχονται οι γιορτές, αντί να χαρούν και να είναι μέσα στην καλή χαρά, πέφτει η ψυχολογία τους και δεν έχουν διάθεση και ίσα-ίσα δεν θέλουν να ακούνε για γιορτές και Χριστούγεννα. Ναι, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Βλέπουμε το 33% των ανδρών και το 45% των γυναικών στην Ελλάδα
να παρουσιάζουν μία κατάθλιψη τα Χριστούγεννα. Αυτό που μας λέτε τώρα είναι σχεδόν ο μισός πληθυσμός. Ναι. Αυτό συμβαίνει, κοιτάξτε, είναι αυτή η περίοδος που πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Όλα είναι γιορτινά, όλα είναι χαρούμενα και πολλές φορές μπορεί να μην νιώθουμε καλά για οποιοδήποτε λόγο. Mm-hmm. Μπορεί να είμαστε λίγο πεσμένοι, οι σχέσεις μας, ή μπορεί να μην θέλουμε να δούμε κάποιους ανθρώπους που πρέπει να τους δούμε. Τι εννοείται, ότι θα έρθει το σόι, ας πούμε, και δεν ξέρουμε πώς να τους αποφύγουμε. Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν στην ψυχολογία ότι οι συγγενείς πολλές φορές προκαλούν μεγάλο άγχος όταν δεν είναι καλές οι σχέσεις. Η επαφή πάλι με τους συγγενείς όταν ήδη δημιουργηθούν κάποια προβλήματα, δηλαδή, στη συζήτηση. Τώρα μας λέτε ότι, ας πούμε, το τραπέζι το γιορτινό, αυτό μπορεί να φέρνει από μέρες πριν το άγχος, ότι πω, ξέρω εγώ, θα έρθει η θεία μου η τάδε, ο θείος μου ο τάδε, ξέρω εγώ, η θεία του άντρα μου ο τάδε κτλ. Και μας δημιουργεί αυτό, δημιουργεί άγχος, ναι, οι συγγενείς όταν δεν υπάρχουν καλές σχέσεις. Αυτό είναι, όταν δεν υπάρχει επικοινωνία. Ένα είναι αυτό. Ένα άλλο είναι ότι στις γιορτές πολλές φορές μπορεί να νιώσουμε μία περισσότερη μοναξιά. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει γιατί είτε μπορεί να έχουμε μία απώλεια κάποιου δικού μας προσώπου και γι' αυτό ή κάποιοι άνθρωποι πραγματικά δεν έχουν οικογένεια. Που μας λείπουν, δηλαδή. Μας λείπουν, ναι. Και αυτές τις μέρες ακόμα περισσότερο. Κυρία Παπαδημητρίου, δηλαδή πάντα υπάρχει ένα υπόβαθρο σε αυτό. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κάποιο από όλα αυτά τα στοιχεία που μας λέτε, δεν θα έχει τη μελαγχολία των γιορτών. Όχι, υπάρχει και η μελαγχολία πάλι, γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλο το ποσοστό. Αν έχουμε περάσει καλά κάποια άλλα Χριστούγεννα και φέτος δεν περνάμε καλά. Και συγκρίνεις. Είναι μια προσδοκία, δηλαδή. Ναι, είναι μια προσδοκία. Πολλές φορές τα Χριστούγεννα, τι άλλο συμβαίνει. Περιμένουμε να πάμε ίσως διακοπές και δεν μπορούμε οικονομικά να ανταπεξέλθουμε ή να πάρουμε τα δώρα που θα θέλαμε. Έχουμε όλοι στο μυαλό μας αυτό ότι πρέπει να κάνουμε πράγματα αρκετά για τα Χριστούγεννα. Και από εκεί ξεκινάει, νομίζω, γιατί όταν λες τον εαυτό σου πρέπει, κατευθείαν δημιουργείται ένα άγχος. Ναι, απ' τη μία όμως, και αυτό έτσι θέλω να βρούμε λίγο, να το αναλύσουμε σήμερα, είναι ότι, ας πούμε, το ότι δεν μπορώ να πάω διακοπές όπως πήγαινα άλλες χρονιές, ή ότι δεν μπορώ να πάρω τα δώρα που έπαιρνα άλλες χρονιές, δεν έχω δηλαδή την οικονομική δυνατότητα, είναι υπαρκτό πρόβλημα. Είναι μια πραγματικότητα. Εγώ όμως θέλω να πάω σε αδικαιολόγητο, αν θέλετε, στρες, όχι, αδικαιολόγητη κατάθλιψη, μελαγχολία των γιορτών. Δηλαδή, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος, απλά ότι, ξέρω, κάποιος περπατάει, υπάρχει, ακούει χριστουγεννιάτικη μουσική και του δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα. Ναι, αυτό σας είπα, μπορεί να έχει κάποιο δικό του θέμα, δηλαδή οικογενειακό. Πάντα υπάρχει δηλαδή κάποιο θέμα. Υπάρχει, ναι. Εκεί θέλω να καταλήξουμε. Δηλαδή, κάπου μέσα μας, είτε στο υποσυνείδητο είτε στο συνειδητό, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι, δημιουργείται ένα άγχος. Σας είπα, οι κοινωνικές συγκεντρώσεις που μπορεί να μην θέλουμε πάρα πολύ να πάμε, αλλά πρέπει να πάμε. Οι οικογενειακές γιορτές που πρέπει να κάνουμε, ενώ δεν το θέλουμε πολύ. Ότι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Αυτό το πρέπει είναι αυτό που μας αγχώνει. Αυτό το πρέπει. Το 45% και το 33% που είπατε αντίστοιχα. Έχει βιώματα, γι' αυτό τον πιάνει κατάθλιψη και την πιάνει. Έχει κάτι που το κουβαλάει μέσα του. Σίγουρα. Γιατί εντάξει, σίγουρα πρέπει να πας εκεί, θα δεις την πεθερά σου, θα δεις τον πεθερό σου. Τι να κάνεις. Εντείνονται τα προβλήματα τα Χριστούγεννα. Κάτι άλλο που συμβαίνει τα Χριστούγεννα είναι ότι ακριβώς επειδή είναι το τέλος μιας χρονιάς, βλέπουμε τι πήγε καλά και τι δεν πήγε και πολλές φορές μένουμε στο αρνητικό. Τι δεν κάναμε, τι δεν καταφέραμε. Τι δεν πετύχαμε αυτή τη χρονιά. Ναι. Δεν κάνουμε δηλαδή δημιουργικό απολογισμό. Ναι. Κάνουμε έναν απολογισμό που σίγουρα μπορεί να είναι εις βάρος μας. Και αυτό φέρνει μια μελαγχολία. Εσείς ως ψυχολόγος, τι θα συμβουλεύατε έναν άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να ερχόταν στο γραφείο σας και να σας έλεγε, δεν ξέρω, νιώθω ότι έχω μια χριστουγεννιάτικη κατάθλιψη και δεν ξέρω τι να κάνω. Αλήθεια. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι στις γιορτές. Δηλαδή, εσείς θα δίνατε συμβουλές το όντως σαν και καλά να είναι κάποιος καλά ή έχει ο άνθρωπος το δικαίωμα να μην είναι και καλά τις γιορτές. Και βέβαια, έχει το δικαίωμα και να μην είναι καλά. Είναι πολύ σημαντικό να κάνει κάποιες επαφές με ανθρώπους που τον κάνουν να νιώθει καλά. Mm. Είναι σημαντικό κάποιοι άνθρωποι που νιώθουν έντονη μοναξιά, θα του έλεγα να καλέσει, να δραστηριοποιηθεί. Mm-hmm. Να καλέσει άτομα στο σπίτι αν δεν είναι καλεσμένος κάποιος. Κάποιοι άνθρωποι δεν είναι καλεσμένοι.
είναι και μόνοι τους. Και είναι και μόνοι τους. Και δεν έχουν ανθρώπους δίπλα τους. Υπάρχει μοναξιά. Έτσι είναι. Και έτσι το έχουμε βάλει και λίγο στο μυαλό μας ότι τα Χριστούγεννα είναι πολύ λαμπερά. Ενώ στην ουσία είναι κάτι άλλο. Είναι οικογενειακά, είναι κάτι διαφορετικό. Ακριβώς. Αλλά λόγω του στολισμού, του δέντρου, όλων αυτών που έχουν ξανοιχθεί, μας παρασύρει και περιμένουμε περισσότερα, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Ναι. Και νομίζω ότι έχουμε συνδέσει, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχουμε συνδέσει τα Χριστούγεννα με λάθος πράγματα. Ακριβώς αυτό. Εμπορική γιορτή. Εμπορική ναι, παιδιά, γιατί... Ναι, και εκεί είναι βέβαια το, αυτό που θα του έλεγα που μου είπατε, είναι να καλλιεργήσει το συναίσθημα της αγάπης. Ότι αυτό που έχει πιο μεγάλη αξία είναι αυτό που μας δίνουν νόημα και μας προσφέρουν αγάπη. Και δεν είναι να δώσουμε και να πάρουμε αγάπη με ανθρώπους που αγαπάμε. Και όχι δεν είναι το δώρο, δηλαδή, το υλικό κομμάτι. Αυτό ήταν και πολύ δύσκολο να το πούμε τώρα, με τις συνθήκες, με τις παραγωγές. Θα επιστρέψουμε ίσως στις αξίες που υπήρχαν πριν. Αυτό όμως σημαίνει ότι ξέρεις, δεν πρέπει να καταπιέζει κανείς τον εαυτό του. Δηλαδή, αν δεν έχεις σκέφη να στολίσεις το χριστουγεννιάτικο δέντρο ή το σπίτι σου, μην το στολίσεις. Πέρασε αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες με κάποιους αγαπημένους σου ανθρώπους. Και κοίταξε να περάσεις όσο μπορείς εσύ καλύτερα. Ναι. Και βέβαια η θετική σκέψη έχει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή να μπορέσουμε να φεθούμε ελεύθεροι, να νιώσουμε το θετικό κλίμα αυτό, να κάνουμε μία βόλτα, να χαρούμε, χωρίς να πρέπει να πιεστούμε, να πάρουμε κάτι, ένα δώρο. Εσάς σας αρέσουν οι γιορτές, τα Χριστούγεννα? Ναι, μου αρέσουν, πάντα μου αρέσουν. Ωραία, είστε λοιπόν, έτσι να πούμε, τους τυχερούς. Εντάξει, ωραίο είναι αν μπορείς να το ζεις έτσι. Ναι, ειδικά σκεφτούμε ότι σύμφωνα με τα στατιστικά που μας έβωσε και η ψυχολόγος εδώ, η μισή από εμάς. Πόσοι είμαστε εδώ, έξι? Ποιοι είναι οι τρεις που δεν τους αρέσουν? Εσένα? Εγώ το πέρασα αυτό, δεν μου άρεσαν καθόλου γιορτές, μελαγχολία, κατάθλιψη, μαύρη. Τώρα το έχω ξεπεράσει, γιατί είναι μία μέρα ουσιαστικά. Την έχουμε βάλει πολύ. Άκου να σου πω. Ουσιαστικά είναι τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά. Το έχουμε βάλει στο μυαλό μας να βγούμε, να ετοιμαστούμε, να πάρουμε τα καλά μας ρούχα, να βγούμε έξω, να ξενυχτήσουμε, καλά, να περάσουμε καλά. Όλα αυτά πρέπει. Δεν είναι έτσι. Ας είσαι με την οικογένειά σου, με τον πατέρα σου, με τη μάνα σου, με την κοπέλα σου, με ό,τι θες. Όλα αυτά που έχεις πολύ ωραία. Όλο αυτό δεν είναι Χριστούγεννα. Και αυτό είναι πρέπει. Είναι πολύ σημαντικό να φερόμαστε με αγάπη στον εαυτό μας και να κάνουμε και ένα δώρο και για τον εαυτό μας, να το σκεφτούμε και έτσι τα Χριστούγεννα, και βέβαια και για τον συνάνθρωπο, γιατί το να δώσεις χαρά, θα πάρεις αμέσως χαρά και ικανοποίηση. Οπότε το να προσφέρεις. Και λίγο να κοιτάξουμε, εντάξει αυτό είναι θέμα πολιτείας, να κοιτάξουμε όμως το θέμα των αστέγων, είναι νομίζω γύρω στον 480 άστεγοι και το θέμα... Καλά, αυτό καλό είναι να το κοιτάμε όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο και τον ηλικιωμένο. Γι' αυτό με εκνευρίζουν τα Χριστούγεννα, γιατί θυμόμαστε να τα κάνουμε όλα τώρα. Πάντως εγώ πιστεύω σε γενικές γραμμές τα Χριστούγεννα είναι, αν μη τι άλλο, μια καλή έτσι, αφορμή να ξανααισθανθούμε λίγο παιδιά. Και αυτό νομίζω ότι είναι και το ωραίο κομμάτι. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλές γιορτές λοιπόν, όπως σας αρέσουν κιόλας. Εμείς θα πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ να σας θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής για να παίξουμε το μουσικό quiz, αλλά και για το μεγάλο μας δώρο, την εντυχισμένη κουζίνα μας από την εταιρεία Grupo Cucine. Το 211-55-55-50. Μείνετε κοντά μας, γιατί μετά θα έχουμε εδώ όλες τις προτάσεις για τις γιορτές, για τις εμφανίσεις σας, για την ρεβεγιόν των Χριστουγέννων, για την Πρωτοχρονιά. Θα είναι εδώ ο Γιάννης Φερεντίνος κοντά μας ως τη λίστας, να μας δείξει όλα αναλυτικά και να μας δώσει και κάποια tips. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έχετε ωραία φωνή? Ελάτε στο Μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211-5550-540 και όλα μπορεί να αλλάξουν.
Πάμε να φτιάξουμε τώρα τον χριστουγεννιάτικο κορμό, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, που εγώ έτσι έχω μία μικρή επιφύλαξη ότι είναι πολύ δύσκολο να τον φτιάξουμε. Αλλά από ό,τι μου είπανε, δεν είναι και θέλω να καλωσορίσω εδώ κοντά μας τον κύριο Βασίλη Παπαζαχαρίου, ζαχαροπλάστη, από τα ζαχαροπλαστεία Πιου Βέρντε, ακριβώς για να φτιάξουμε τον χριστουγεννιάτικο κορμό. Εγώ βέβαια τον βλέπω έτοιμο. Είναι δύσκολος τελικά? Όχι, θα κάνουμε μία πολύ εύκολη συνταγή. Mm-hmm. Και γρήγορη, γιατί αυτές τις μέρες δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ούτε πολύ χρόνο και θέλουμε να μας πετύχει κιόλας, γιατί τα δύσκολα έχουν και ένα ρίσκο αν τελικά θα έχουμε αυτό γλυκό στο τραπέζι. Αυτό δεν γίνεται να αποτύχει. Ωραία, για πείτε μας τι χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε το χριστουγεννιάτικο κορμό. Θα χρειαστούμε 250 ml γάλα. 200 ναι. γραμμάρια ζάχαρη. Παίζει ρόλο αν είναι άπαχο το γάλα, κανονικό? Εάν βάλουμε άπαχο γάλα, σίγουρα θα μειώσουμε και τις θερμίδες των γλυκών. Ωραία, δεν μας πειράζει όμως. Ωραία. 125 γραμμάρια βούτυρο και 50 γραμμάρια κακάο. Η ιδιαιτερότητα εδώ είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε καθόλου σοκολάτα. Οπότε αυτομάτως πέφτουν οι θερμίδες. Και επίσης, η γεύση της σοκολάτας πώς θα μας τη δώσει? Τη δίνει το κακάο. Το κακάο. Και το μπισκότο. Έχουμε 450 γραμμάρια μπισκότο. Εγώ έχω βάλει 250 λευκό και 200 σοκολάτας για να έχουμε λίγο πιο έντονο το άρωμα. Ωραία. Και θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Ωραία. Το γάλα πρώτα. Βάζουμε το γάλα να πάρει λίγο θερμοκρασία. Ανακατεύουμε ελαφρά. Θέλουμε να βράσει το γάλα όχι, ή όχι? Θέλουμε λίγο να ζεσταθεί. Και ρίχνουμε σιγά σιγά τη ζάχαρη για να λιώσει. Πάντως τις θερμίδες του τις έχει. Τις έχει αναγκαστικά όλα τα γλυκά. Απλά μειώνουμε τις θερμίδες όσο μπορούμε, τις αποφεύγουμε. Γι' αυτό το λόγο δεν βάζουμε και σοκολάτα. Μάλιστα. Το κακάο έχει πιο λίγες θερμίδες από τη σοκολάτα. Το κακάο, έχει πιο λίγες θερμίδες. Λοιπόν, χαμηλώνουμε τη φωτιά. Δεν τη χρειαζόμαστε τόσο πολύ. Α, σε αρκετά χαμηλή φωτιά. Σε αρκετά χαμηλή. Θα προσθέσουμε και το βούτυρο αφού έλειωσε η ζάχαρη. Είδες, μπήκε η γεύση σοκολάτας, χωρίς να βάλεις σοκολάτα με παραπάνω θερμίδες. Αυτά είναι. Τη γεύση, άλλο σοκολάτα, άλλο κακάο. Καλά, θα δοκιμάσεις και θα μας πεις. Δεν υστερεί, γιατί το μπισκότο κάνει όλη τη δουλειά που θα έκανε η σοκολάτα. Και επιτέλους έχουμε σοκολάτα. Ακριβώς. Το ίδιο είναι, Γιώργο. Η κουβερτούρα με τη σοκολάτα είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, δεν είναι το ίδιο. Μάλλον εννοούσα είναι σοκολάτα γάλακτος. Γιατί δεν υπάρχει κουβερτούρα, που είναι σκέτο κακά. Σε σχέση με τη σοκολάτα γάλακτος. Ωραία, λοιπόν, το ανακατεύουμε και το αφήνουμε στη φωτιά μέχρι να ομογενοποιηθεί. Ακριβώς, μέχρι να λιώσει λοιπόν το βουτυράκι. Τώρα εδώ έχει λιώσει και το βουτυράκι και προσθέτουμε το κακάο. Πρέπει να προσέξουμε κάτι, υπάρχει περίπτωση να μας κάνει κομπάκια? Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι. Εάν το μόνο που πρέπει να προσέξουμε στην αρχή να μην βράσει το γάλα. Αυτό είναι το. Αυτό λοιπόν πρέπει να προσέξουμε. Γιατί αν βράσει, τι γίνεται μετά? Δεν θέλουμε να βράσει το γάλα, δεν θέλουμε να ανέβει η θερμοκρασία, γιατί αυτομάτως θα βάλουμε το βούτυρο, θα κόψουν τα λάδια από το βούτυρο, τα βούτυρά του ουσιαστικά θα αρχίσουν να διαλύουν. Αρχίζουμε και μπλέκουμε. Ακριβώς. Γι' αυτό το κρατάμε έτσι σε μια χαμηλή θερμοκρασία. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι της συνταγής έχει τελειώσει. Έτσι, το αφήνουμε αυτό λιγάκι να παγώσει. Ωραία. Και σε ένα μπολ προσθέτουμε τα μπισκότα μας. Ναι. Τα οποία τα έχουμε κόψει λίγο, έτσι, έχουμε κομματάκια. Κόψει, ακανόνιστα, σε 4, σε 8, ανάλογα. Ανακατεύουμε. Ωραία. Μπορούμε προαιρετικά να ρίξουμε λίγο γκραν μαρνιέ, αν θέλουμε, ή κάποιο... Ή κονιάκ, Πόσο, αν βάλουμε πόσο θα βάλουμε? Θέλουμε ελάχιστο, ίσα ίσα για το άρωμα. Γιατί το μπισκότο θα τραβήξει το κονιάκ και θα μαλακώσει. Εμείς θα θέλουμε τραγανό. Πόσο, μισό σφινάκι? Μισό σφινάκι, μισό σφινάκι. Σε αυτή την ποσότητα μισό σφινάκι είναι μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα, αφού φτάσαμε σε αυτό το σημείο, θα προσθέσουμε τη σοκολάτα. Ωραία. Τώρα μαλακώνει το μπισκότο όμως με το ζεστό. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε να τραβήξει. Θα ανακατέψουμε. Μέχρι τώρα είναι πολύ εύκολο όμως, παιδιά, δεν είναι? Έχουμε αντικαταστήσει το κλασικό παντεσπάνι που μπαίνει σε ένα κορμό με το μπισκότο.
για να αποφύγουμε όλη τη διαδικασία να κάνουμε ένα παντεσπάνισμα. Ακριβώς. Μπορεί να μην σου πετύχει, να σου ανοίξει και αυτά που σας έλεγα, τα δύσκολα. Τουλάχιστον εδώ δεν υπάρχει κανένας φόβος ότι δεν θα βγει το γλυκό έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Εντάξει. Βασικά η γεύση είναι αυτή που μετράει. Βέβαια και το μάτι τρώει πάντα. Το μάτι τρώει πρώτο. Από εκεί ξεκινάμε. Από εκεί ξεκινάμε. Αλλά εν τέλει η γεύση είναι το θέμα. Αυτό είμαι στο δεύτερο. Οπότε αν το έχει πετύχει γευστικά. Να πούμε ότι το μείγμα αυτό θέλει ένα εξάωρο στο ψυγείο. Έτσι όπως είναι τώρα. Έτσι όπως είναι, θα το βάλουμε σε μια φόρμα την οποία την έχουμε βουτυρώσει ή σε ένα κομμάτι λαδόκολας. Σε μια τέτοια φόρμα. Ακριβώς αυτή. Παραλληλόγραμμη. Την έχω βουτυρώσει. Ωραία. Και μετά. Και μετά θα το τοποθετήσουμε στο ψυγείο για 6 ώρες τουλάχιστον για να μπορέσει να σφίξει. Και μετά. Τι κάνουμε, την αναποδογυρίζουμε και στέκεται. Και ξεφορμάρει. Εάν το βάλουμε σε λαδόκολλα, βγαίνει πολύ πιο εύκολα, είναι λογικό. Και με μεμβράνη το κάνουμε. Και με μεμβράνη μπορούμε και με λαδόκολλα μπορούμε, με ό,τι έχουμε στο σπίτι. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Το πρώτο κομμάτι έχει τελειώσει. Τη συνταγή. 6 ώρες λοιπόν στο ψυγείο. Πάντως, από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα η συνταγή νομίζω ότι είναι και πολύ οικονομική. Δηλαδή βάλαμε μπισκότα, κακάο, βάλαμε κακάο, βούτυρο, ζάχαρη. Δεν έχει κάτι που κοστίζει. Και για να μπορέσουμε να μορφύνουμε λίγο το γλυκό μας, ναι. Θα σας δείξω και ένα πολύ εύκολο γλάσο σοκολάτας λευκής. Αυτά είναι. Μας έχει καταλάβει. Α, η σοκολάτα κάπου μπαίνει όμως, δεν μένει εκτός εντελώς. Ναι. Δεν θέλει το μάτι μας. Το μάτι θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα το κάνουμε εδώ, αφού είναι. Ωραία. Λοιπόν, επίσης πολύ εύκολο. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι μισή κούπα κρέμα γάλακτος. Την οποία... Για ζαχαροπλαστική. Για ζαχαροπλαστική. Μία κουταλιά γλυκόζη. Η γλυκόζη γιατί? Η γλυκόζη είναι για να δημιουργήσει την υφή του γλάσου, να αρχίσει να μπορέσει να παγώσει, να δημιουργήσει στην κρέμα γάλακτος ουσιαστικά μια ρευστότητα. Μάλιστα. Γενικά τη χρησιμοποιούν στα... Ναι, εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Και στα μελομακάρονα πάρα πολύ βάζουν. Ναι, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Και λένε ότι είναι καλύτερη. Δίνει ωραίες υφές η γλυκόζη. Θα σε πάρω σπίτι μου, Στάθη. Είμαι master chef. Πραγματικά. Και πάστερ chef. Γιατί ο ζαχαροπλάστης λένε πάστερ chef. Ωραία, και αυτό λοιπόν, είναι λευκή σοκολάτα είναι, κουβερτούρα ή κανονική? Είναι 300 γραμμάρια λευκή σοκολάτα κουβερτούρα. Να η κουβερτούρα που ήθελε εσύ, Γιώργο. Τέλεια, θα γίνει δουλίτσα τώρα. Θα την προσθέσουμε σιγά σιγά. Ναι. Έως ότου γίνει μια σοκολάτα. Και αυτή μετά, αν βγει αυτό από το ψυγείο και είναι κρύο και το έχουμε ξεφορμάρει όπως είπατε, μετά αυτό το ρίχνουμε ζεστό από Όχι, πάνω. Το αφήνουμε αυτό... να παγώσει και το ρίχνουμε από πάνω κρύο. Να παγώσει το ψυγείο ή εκτός ψυγείου? Εκτός ψυγείου. Εκτός ψυγείου, εκτός να σφίξει δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα είναι παχύρευστο δηλαδή, πρέπει να το επαλείψουμε. Αυτό είναι παχύρευστο. Ναι. Ωραία, οπότε τη ρίχνουμε. Οπότε ρίχνουμε μία, σιγά, μία. Σιγά σιγά. Εγώ έχω σα ναι, να το δούμε και έτοιμο, γιατί δορμό. Το έτοιμο θέλουμε να δούμε τώρα. Και το έτοιμο θα δοκιμάσουμε, γιατί εμείς τώρα δεν προλαβαίνουμε να περιμένουμε 6 ώρες. Το έτοιμο περιμένουμε. Εννοείται. Με αυτά τα υλικά πόσες μέρες βγαίνουν? Εδώ με αυτά τα υλικά σας έχω βγάλει ένα κορμό που είναι γύρω στις 8 με 10 μερίδες. Δηλαδή, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ό,τι πρέπει, ακριβώς. Δηλαδή, μας μέτρησε ακριβώς. Μπορούμε να το βάλουμε κάποιο σιρόπι φράουλας στο πιατάκι μας. Αν το σερβίρουμε σε πιάτο, αν το έχουμε σε μπουφέ, ας πούμε, όπως κάνουμε όταν έχουμε πιο πολύ κόσμο. Είναι μια χαρά. Μένει έτσι. Μπορούμε να ρίξουμε κάτω λίγο τριμμένο μπισκότο, να πατήσει έτσι να έχουμε δώσει μια ωραία εικόνα στο πιάτο. Πάρα πολύ ωραίο. Και ήρθε η στιγμή της αλήθειας, να κόψουμε το κομμάτι. Και είναι... μετά, για πείτε μου κάτι, όταν βάλουμε το γλάσο από πάνω, το ξαναβάζουμε στο ψυγείο? Ναι, ναι, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Οπότε, πολύ ωραίο. Από πάνω έχω βάλει κάποια μπουράκια. Ναι. Έτσι. Κοιτάξτε και τι ωραίο που είναι. Και είναι πολύ εύκολο στο κόψιμο. Να δείξουμε ότι είναι, κόβεται πανεύκολα. Γι' αυτό όμως πρέπει να είναι κρύο, έτσι δεν είναι, για να κόβεται και ωραία, για να μην διαλύεται και καθόλου. Ακριβώς. Γι' αυτό θέλει το ψυγείο. Οι παλιοί τον κορμό το λέγανε σαλάμι, επειδή είχε αυτό το σχήμα. Δεν νομίζω ότι θέλω να συγκρίνω τον κορμό με το σαλάμι. Γι' αυτό κόβεται τόσο άνετα όπως το σαλάμι λέγανε. Είναι πολύ πιο δύσκολο να κόψουμε το σαλάμι όμως.
Λοιπόν, γνώσεις του Στάθη με έχουν συνεπάρει. Παιδιά, σας λέμε, αυτό το πιάτο έχει ήδη δύο κομμάτια, δύο μερίδες, οπότε μείναν περίπου άλλα έξι. Πάντα έξι για μένα, κατοχυρώνοντα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές. Τώρα είμαστε νομίζω πανέτοιμοι για το γιορτινό τραπέζι. Μετά από και τον κορμό που θα κλείσει έτσι, αυτή την γιορτινή μέρα. Πάμε να δώσουμε δώρα. Νομίζω ναι. Πάμε να δώσουμε, Στέφανε, δώρα. Έχεις φτιάξει κορμό ποτέ? Δεν σε ρωτάω αν έχεις φάει, γιατί θα μου πεις ναι. Φτιάχνω το άλλο, αυτό που λέμε μοσαϊκό. Ξέρεις ποιο είναι το μοσαϊκό? Κοιτάξτε κρυφά ταλέντα που έχω στην εκπομπή. Αλλά αυτό είναι υπεράνω, είναι πιο άλλη υπόθεση. Ναι. Στέφανε, τελικά είσαι κρυφό ταλέντο, έτσι. Μήπως πρέπει καμιά φορά να μετακινηθείς και λίγο πιο εκεί. Άνετα. Προς την κουζίνα. Ωραία. Πάμε να δώσουμε ωραία δώρα που έχουμε από την εταιρεία Γκρούπο Κουτσίνε. Ηλεκτρικές συσκευές. Ναι. Πάμε. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας, χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Και εμείς που σας ακούμε, από πού μας τηλεφωνείτε? Σας τηλεφωνώ από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Α, ωραία. Η Θεσσαλονίκη το ξέρω ότι μας αγαπάει και την αγαπάμε. Βέβαια. Το όνομά σας? Παναγιώτα. Κυρία Παναγιώτα, έτσι έχετε ωραία διάθεση και μας αρέσει. Είστε έτοιμοι να τραγουδήσετε με τον Στέφανο? Ναι. Ωραία, για πάμε. Πήγα στα μέρη που σε είχα πρώτο δει. Μικρό κορίτσι ήσουν κι ήμουνα παιδί. Πού είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια που είχες λουλούδια με στην καρδιά? Πού είναι η αγάπη, γλυκιά μου αγάπη, να μας ζεστάνει στη βαγονιά? Τέλειο! Καταπληκτικό! Μπράβο! Αλήθεια, Στέφανε, να σε ρωτήσω τώρα, η κυρία είναι σοπράνο, μέτσο σοπράνο, τι είναι? Μου κάνει προς το σοπράνο του. Σοπράνο, ναι. Είστε σοπράνο, κυρία Παναγιώτα. Και προφανώς τραγουδάτε. Τραγουδάτε. Στο μπάνιο που λέμε. Και εκτός από το μπάνιο. Εκτός μπάνιο. Όχι, βέβαια. Όχι. Λοιπόν, έχουμε εδώ τηλεθεάτριες με ταλέντα. Αυτό έτσι είναι. Κυρία Παναγιώτα, μια ηλεκτρική συσκευή της εταιρείας Γκρούπο Κουτσίνη είναι δικιά σας. Καλές γιορτές να έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να είστε πάντα καλά. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμή. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Χαϊδάρι. Από το Χαϊδάρι. Πολύ ωραία. Και το όνομά σας? Ευτυχία. Αχ, ωραίο όνομα, κυρία Ευτυχία. Ευχαριστήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Είστε έτοιμοι να τραγουδήσετε? Ναι. Ωραία. Πάμε. Όταν σε κοιτώ στα μάτια δεν μπορείς να μου κρυφτείς. Κάτι σε κάνει να κλάψεις και να πικραθείς. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου. Πού είναι το γλιστό, το γλυκό, το φιλί σου? Δεν είχες μυστικά από μένα, θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν. Τέλεια! Μπράβο σας! Πολύ ωραία, σταθερή, γλυκιά φωνή, κυρία Ευτυχία. Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι πολύ ευτυχία έτσι για τα Χριστούγεννα, για τις γιορτές και για τον καινούριο χρόνο που μας έρχεται. Να είστε καλά. Μια ηλεκτρική συσκευή από την εταιρεία Γκρούπο Κουτσίνε είναι η δικιά σας. Έτσι, μικρά δωράκια από εμάς για εσάς. Πολύ. Να είστε καλά, να είστε πάντα καλά. Πολύ ωραία μας πήγε σήμερα. Λοιπόν, άμα προλάβουμε, θέλω να βγάλουμε κι άλλες γραμμές. Το λέω και στο κοντρόλ για να έχετε το νου σας και σε σένα να προετοιμάσεις εδώ τα τραγούδια. Και τώρα πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Γιάννα Χατζηδάκη, ιδιοκτήτρια της εταιρείας Fairhair. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Και εσείς από Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Λοιπόν, μας φέρατε σήμερα τα προϊόντα σας εδώ, τα οποία είναι, θα μας πείτε αναλυτικότερα τι είναι. Και θα μας δώσετε και συμβουλές έτσι, για υγιή μαλλιά που όλες οι γυναίκες θέλουμε. Και έχετε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα μας βοηθήσουν σε τι, κυρία Χατζηδάκη? Καταρχήν, θέλω να σας χαιρετήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Θέλω πραγματικά και ήθελα πάντα
και μου δόθηκε τώρα η ευκαιρία από τη δική σας εκπομπή να βγει αυτό το θέμα, αυτή η είδηση. Γιατί είναι μία είδηση, θα σας εξηγήσω γιατί αναφερθήκατε για ωραία, υγιή, μαλλιά και λαμπερά, για τις γυναίκες. Βέβαια, θέλω να σας πω, αυτή η αγωγή είναι μία ανακάλυψη. Ναι. Βέβαια, η οποία έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να χαιρετήσω τη Θεσσαλονίκη που με ανέδειξε. Μέσα στα κέντρα της Fair Hair, αυτή είναι η ονομασία που έχουν πάρει και τα προϊόντα, έχει γίνει αυτή η ανακάλυψη. Δηλαδή, δηλαδή τι μας κάνει. Τι συνιστά αυτό. Είμαστε περίεργοι, έτσι πώς μας το λέτε τόση ώρα. Είδαμε ότι η πολυσυζητημένη φαλάκρα δεν είναι δεδομένη. Μπορεί να την αποφύγει κάποιος, είτε είναι κληρονομικού τύπου, είτε από... Δηλαδή, πώς το ανακαλύψατε αυτό, δηλαδή είχατε κάποιους γνωστούς που είχαν φαλάκρες, ας πούμε, και σκεφτήκατε να φτιάξετε ένα προϊόν, και πείτε λοιπόν, μας. Τα προϊόντα είναι εισαγόμενα, είναι προϊόντα σε συνδυασμούς. Ανακαλύψαμε τη φύση, ότι φυσικές φυτικές ουσίες πραγματικά αντιμετωπίζουν και εκτοπίζουν τις αιτίες. Δηλαδή, κάποιος που έχει αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, έχει φαλάκρα, μπορεί να το λύσει με αυτό το προϊόν, αυτό μας λέτε. Όχι. Επειδή είπατε για κληρονομική. Ναι, είπα. Ότι είναι... Να πω κάτι. Επειδή έχουμε και φιλοσοφία στη Fair Hair, γιατί δεν είναι έτσι. Βγήκαμε κάτι να πούμε τώρα, για μια εταιρεία. Είναι σοβαρά τα πράγματα και έτσι θέλω να το περάσω και στον κόσμο. Ότι αποτρέπεται, διότι η φιλοσοφία της Fair Hair είναι αν είσαι ήδη φαλακρός, δεν γίνεται τίποτε. Αν όμως υπάρχει ένα πρόβλημα, μπορεί να βοηθήσει ώστε να μην οδηγηθεί ο άνθρωπος στο να χάσει τα μαλλιά του, μας λέτε. Είτε είναι από κληρονομικό λόγο, είτε είναι για κάποιο άλλο λόγο. Πολλοί λόγοι. Κατά κύριο λόγο είναι η σμιγματόρια. Λοιπόν, η σμιγματόρια είναι και η αιτία της φαλάκρασης ανδρικής. Για τις γυναίκες υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες. Μια κύση, μια αποβολή. Πολλοί λόγοι, βαφές. Πάρα πολλοί λόγοι που μπορεί να χάνει τα μαλλιά της και να ρεώνουν. Που είναι και συχνό φαινόμενο, θα έλεγα, στις γυναίκες να χάνουν τα μαλλιά τους. Αυτά τα προϊόντα σε πόσο καιρό βλέπει αποτελέσματα? Και αυτό το πρόβλημα είναι ότι δεν βρίσκουν λύση στο πρόβλημα. Δεν βρίσκουν λύση. Και οπωσδήποτε ταλαιπωρούνται με φάρμακα, με πρακτικά, με οτιδήποτε στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Τα αποτελέσματα που με ρωτήσατε, να φανταστείτε ότι είναι από την πρώτη εφαρμογή, από το πρώτο λούσιμο. Δηλαδή, κάποιος αν το χρησιμοποιήσει θα δει τα μαλλιά του να... Αμέσως για την πτώση των μαλλιών. Να μιλήσουμε, για την αιτία, να μιλήσουμε για τα προβλήματα και τις αιτίες. Η τριχόπτωση είναι ένα πρόβλημα. Γι' αυτό λέω, αν κάποιος αρχίζει να το χρησιμοποιήσει συστηματικά, θα δει ότι τα μαλλιά του θα γίνουν πιο πυκνά, ότι θα σταματήσει απλώς η τριχόπτωση, τι θα γίνει? Πρώτον, να σταματήσει η πτώση των μαλλιών και είναι άμεσο το αποτέλεσμα. Με το πρώτο λούσιμο και την εφαρμογή της λοσιών, αυτά είναι τα προϊόντα της τριχόπτωσης, η λοσιών και το σαμπουάν. Αυτά είναι τα προϊόντα. Με το πρώτο λούσιμο, η τριχόπτωση σταματάει, να φανταστείτε. Είναι επαναστατικά προϊόντα και αυτό θέλω να περάσει στον κόσμο, να μην ταλαιπωρείτε. Όμως, επειδή κάποιοι που μας ακούν μπορεί να είναι λίγο δύσπιστοι, είναι πιστοποιημένα στον ΕΟΦ τα προϊόντα αυτά? Βεβαίως, είναι γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ όλα τα προϊόντα. Έτσι λοιπόν έχουμε για την πτώση των μαλλιών, θέλω να τα παρουσιάσω τα προϊόντα, όμως η τριχόπτωση δεν είπε μία μέρα θα επισκεφτώ τους άνδρες και θα πέσουν τα μαλλιά. Υπάρχουν συμπτώματα. Τα συμπτώματα λοιπόν είναι που οδηγούν στην αρρέωση. Πού είναι? Λοιπόν, για πείτε μου τώρα εσείς που έχετε τόσο μακριά μαλλιά. Ναι. Για δείτε λίγο τα μαλλιά της κυρίας Χατζηδάκη. Είναι υγιή μαλλιά. Ναι. Πολύ μακριά. Εσείς τι χρησιμοποιείτε? Λοιπόν, χρησιμοποιώ το σαμπουάν Καντούτα. Που είναι για όλους τους τύπους των μαλλιών. Δηλαδή, βοηθάει στον διτρίτο όγκο των μαλλιών και να μακραίνουν πιο γρήγορα και να μην πέφτουν, ή μόνο στο να μην χάνουμε μαλλιά? Όλα αυτά μπορεί να τα διορθώσουν τα προϊόντα, όχι μόνο το σαμπουάν. Το σαμπουάν όλη είναι σειρά, να καθαρίσει, δηλαδή, αλλά χωρίς να διαταράξει την ισορροπία του τριχωτού, που εκεί δημιουργούνται και τα πάρα πολλά προβλήματα. Ναι, αλλά εμείς οι γυναίκες κάνουμε πολλές τεχνικές εργασίες και στα μαλλιά, έτσι δεν είναι? Ναι, εκεί? Δηλαδή, άρα δυσχεραίνονται τα μαλλιά. Τύφλα να έχουν τα extension και οι τρέσες και όλα αυτά. Εάν τα μαλλιά τα περιποιηθούμε, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Ακόμα δεν γνωρίζουν. Ακόμα πώς και όταν μπορούν. Κάνουμε πολλές τεχνικές εργασίες εμείς οι γυναίκες. Επιβάλλεται η φροντίδα και η περιποίηση. Εδώ αυτό το βιβλίο είναι που θα εκδώσει η Fair Hair κάποια στιγμή. Και θα τα αναφέρει όλα αυτά. Να πω όμως τα συμπτώματα, κυρία Κιμ, γιατί είναι πολύ... θα ήθελα να το περάσω αυτό. Ωραία, το πείτε μας και μετά θέλω να σας ρωτήσω ότι είναι αυτό το γαλάκτο με καθαρισμό προσώπου, μουση και μουστάκι. Ναι. Είναι για όσους... Μουση και μουστάκι.
Όλα τα προϊόντα εντός εισαγωγικών είναι θεραπευτικά. Λοιπόν, όταν κάποιος έχει πιτηρίδα, να περιμένει την αρρέωση, την πτώση των μαλλιών, την αρρέωση, τη φαγούρα, δηλαδή είναι κακό πληγές. Αυτό. Ναι, είναι ένας μύκητας. Η λιπαρότητα επίσης είναι ένα σύμπτωμα. Οπωσδήποτε και η ζυματολογική δερματίτιδα, που πολλοί υποφέρουν από δερματοπάθειες, δημιουργούνται τέτοιου είδους προβλήματα στο τριχωτό. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να ψάχνει τη λύση, γιατί έχει φαγούρα, παίρνει προϊόντα, παίρνει φάρμακα στο τριχωτό, από το στόμα. Mm-hmm. Θέλω λοιπόν να περάσω το μήνυμα ότι υπάρχουν προϊόντα που είναι από φυσικά φυτικά προϊόντα, αγνά, κίνδυνα, πολύ σπουδαίο, mm-hmm. το ότι δεν υπάρχουν παρενέργειες. Μπορεί να το βάλει άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Θέλω να σας πω ότι σε μια άλλη εκπομπή θα σας φέρω και για τα παιδικά μαλλιά. Έχει και για παιδιά. Ναι, ναι. Γιατί έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε, δηλαδή. Όταν υπάρχει προδιάθεση. Για πείτε μου κάτι, εσείς τώρα, εσείς έχετε αυτή την εταιρεία έτσι, αλλά τα προϊόντα είναι εισαγόμενα, γιατί βλέπω και την φωτογραφία σας εδώ πάνω στο προϊόν. Πείτε μου όμως τώρα, τι είναι αυτό για το μουσί λοιπόν, και μουστάκι, δηλαδή είναι... τώρα έχω μεγάλη απορία. Όσοι έχουν προβλήματα σμιγματόρια στο πρόσωπο και έχουν και μουσί και μουστάκι, τους βασανίζει και η φαγούρα και οι πληγές και τα σπυράκια. Αυτή είναι ένας τρόπος καθαρισμού. Α, δεν είναι για να μακρύνει το μουσί. Είναι η καθαριότητα βοηθάει. Βοηθάει στο όμως, να για να μακρύνουν, είτε... Ναι. Τρίχες είναι και το μουσί. Mm-hmm. Έχουμε εδώ δύο προϊόντα. Η M&X και η Ούρτο. Ναι, γιατί κάποιοι έχουν, ας πούμε, αραιό μουσί, που... αλλά θέλουν να έχουν μουσί και... και να, όχι εσύ. Όχι εσύ, καλά σκέφτομαι. Για ποιο λόγο υπάρχει κάποιο πρόβλημα που μπορεί να είναι η σμιγματόρια. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το προϊόν. Για την πιτηρίδα, να σας πω, η πιτηρίδα είναι η κετία της φαλάκρας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Φαντάζομαι αυτό που λέτε τώρα, πολλοί κόσμος ανησυχεί. Καταλαβαίνει. Όμα, πρέπει να το πούμε για να ανησυχήσουν. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει πιτηρίδα και προσπαθεί με μόνο ένα σαμπουάν να διώξει την πιτηρίδα, δεν καταφέρνει τίποτε. Έχουμε λοιπόν ένα συνδυασμό προϊόντων. Θα λουστεί και θα βάλει τη λοσιόν και η φαγούρα θα φύγει από την πρώτη μέρα και η πιτηρίδα δεν θα υπάρχει. Είναι επαναστατικά τα προϊόντα. Αυτό το μήνυμα θέλω να περάσω, γιατί η λιπαρότητα είναι αυτά τα δύο προϊόντα. Mm-hmm. Η λιπαρότητα είναι ένα σύμπτωμα που προκαλεί αδυναμία στα μαλλιά, κακοσμία στο τριχωτό, δεν μεγαλώνουν τα μαλλιά, είναι θαμπά. Τι κάνουμε, παίρνουμε ένα οποιοδήποτε σαμπουάν. Δεν γίνεται. Μόνο με ένα σαμπουάν για όλους τους ανθρώπους. Δεν γίνεται, ανάλογα το πρόβλημα. Οπωσδήποτε μπορούν να χρησιμοποιήσουν είναι ανάλογα το πρόβλημά τους. Πείτε μου κάτι, είναι άλλα τα προϊόντα για τους άντρες και άλλα προϊόντα για τις γυναίκες? Όχι, είναι ίδια. Όχι. Ίδια προϊόντα, γιατί το πρόβλημα είναι ένα, δυστυχώς. Απλά επανορθώνει το πρόβλημα που υπάρχει. Δηλαδή, μην μπουν τώρα οι άντρες, ξέρω εγώ, θα μου μακρύνει το μαλλί και θα μπορώ να το σταματήσω. Είναι ότι επανέρχεται εκεί που θα έπρεπε να είναι, σωστά? Όχι, δεν μπορεί να επανέρθει. Δηλαδή, απλά, σταματάμε την πτώση των μαλλιών, σταματάμε και φρενάρουμε εκεί το πρόβλημα. Έχουμε αναζωογόνηση. Δεν μπορεί κανένας να αποκτήσει τα μαλλιά που είχε πριν. Δεν γίνεται αυτό. Όμως, όταν τα μαλλιά είναι καλά και υγιή, μπορεί να τα κρατήσει. Οπότε μια είναι το χαρά. Θέμα να τα προλάβει. Έτσι, ακριβώς. Συντήρηση. Τώρα, αυτό το προϊόν πραγματικά είναι ένα επαναστατικό προϊόν για τους άντρες, γιατί δεν έχουν καμία επιλογή. Κανένα προϊόν, ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό, γιατί αυτά είναι μυστικές συνταγές που τις φτιάχνουν στο εξωτερικό για μένα, δεν έχουν καμία επιλογή όταν έχουν αυτά τα προβλήματα. Ή θέλουν να καθαρίσουν το πρόσωπό τους. Πώς θα το καθαρίσουν, πώς θα πλένονται, με σαπούνι, πώς. Να λοιπόν. Να, θα μας πει ο Στέφανος. Που να, είναι λοιπόν. Μουσάτος. Θα μας πει και εκείνος. Τον ευχαριστεί, τον ευχαριστεί κάτι που χρησιμοποιεί. Δεν τον ευχαριστεί γιατί το ξέρουμε εμείς. Λοιπόν, αφού περιποιηθούμε τα μαλλιά, γιατί θα πάω μετά σε αυτά τα προϊόντα, είναι σπουδαίο να τα αναφέρω, η μάσκα. Δεν είναι δυνατόν να λούσουμε τα μαλλιά μας, να θέλουμε να είναι ελαστικά, να είναι λαμπερά, να κατεβαίνουν εύκολα με την βούρτσα και να μην χρησιμοποιήσουμε κάτι εξαιρετικό όμως. Mm-hmm. Όχι ό,τι να είναι. Και τι είναι αυτό? Αυτή είναι μία μάσκα που μπαίνει όσο ένα φουντούκι το πολύ, δέστε. Διαρκεί από 3 μήνες έως και ένα χρόνο, γιατί είναι πολύ μικρή ποσότητα. Και ποια είναι η ιδιαιτερότητά της? Ενυδατώνει τα μαλλιά, δεν τα αφήνει να φυδατωθούν και να σπάσουν, δηλαδή τα μαλλιά που βάφονται
και που πραγματικά έχουν ανάγκη αυτή την ενυδάτωση. Τα μακριά μαλλιά που μπορεί να είναι φυσικά, αλλά είναι μακριά, θέλουν βοήθεια, αλλιώς θα σπάσουν και θα κάνουν ψαλίδα. Η ψαλίδα δεν διορθώνεται, περί το να σας πω. Θέλει κόψιμο. Και το κόψιμο δεν θα ωφελήσει εάν δεν τα φροντίσουμε. Mm-hmm. Να τα λούσουμε πολύ, με ένα πολύ καλό σαμπουάν, μια ενυδατική λοσιόν που θα βάλουμε στα μαλλιά μας, τη μάσκα, τη λακ, οτιδήποτε και αν χρησιμοποιούμε. Για πείτε μας τώρα, γιατί σίγουρα ενδιαφέρει τις φίλες μας που μας βλέπουν. Εσείς τι χρησιμοποιείτε από όλα αυτά? Σας είπα το σαμπουάν Καντούτα, αυτό το σαμπουάν, αυτό είναι χρήσιμο να το δείξουμε πώς είναι σε γυάλινα μπουκάλια όλα τα προϊόντα. Δεν είναι δηλαδή τυχαία προϊόντα. Αυτά είναι μία αγωγή, μία θεραπευτική μέθοδο που πραγματικά, εντός εισαγωγικών θέλω να πω, θεραπεύει τα προβλήματα, είναι αλλά και σαμπουάν, προλαβαίνει. Είναι το σαμπουάν λοιπόν αυτό που βάζεις, σαμπουάν. Για τις κυρίες που λένε ότι θέλω να έχω μαλλί σαν την κυρία Χατζηδάκη. Ναι, το λένε πάρα πολύ. Ναι. Τη λοσιόν, όλες τις λοσιόν μπορώ να τις χρησιμοποιήσω σταδιακά. Ωραία. Στο τρικωτό της κεφαλής. Προπαντός όμως αυτές εδώ τις δύο λοσιόν, που είναι η M&X και η Ούρτο. Είναι οι δυναμωτικές για την αρέωση και για την προχωρημένη φαλάκρα να που πούμε λίγο άνθρωποι. Έτσι απ' έξω για τις τιμές. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει κάποιος να δώσει μια περιουσία Όχι. για να σώσει το μαλλί του. Όχι, εγώ θέλω να έρθω μετά εκεί, γιατί έχω να πω δύο προϊόντα. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν πρόβλημα στο σώμα ψωρίασης. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει και στο τριχωτό ψωρίαση. Είναι πολύ, ε. Πάρα πολύ. Yeah. Το 2% στην ανθρωπότητα. Και θέλω να πω, και όλη η ανθρωπότητα πάσχει από ένα πρόβλημα στα μαλλιά. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Εσύ, αγάπη μου, δεν έχεις τέτοια. Όχι, δόξα τω Θεώ. Το σώμα, λοιπόν, που, επειδή ταλαιπωρούνται πάρα πολλοί άνθρωποι με κορτιζόνες, είναι αυτά τα δύο προϊόντα, με την πρώτη επάλυψη, θα δουν να ανακουφίζονται είναι από τη φαγούρα. Μασάζ, είναι μία λοσιόν και ένα ειδικό που με αυτό θα πλένονται και αυτό θα χρησιμοποιούν. Θέλω να σας πω ότι έχουν σωθεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Αυτό είναι αυτό μόνο το πρόβλημα. Για την ψωρίαση. Στο σώμα, όχι, και κάποιος που έχει φαγούρα. Και φαγούρες. Ναι, ναι, είναι αγνά προϊόντα. Είναι ακίνδυνα και αγνά προϊόντα. Αυτό το προϊόν είναι ένα μαγικό προϊόν. Το λέμε μαγικό νερό. Δεν ξέρω τα δικά μου τα μαλλιά πώς τα βλέπετε. Αλλά είναι σχεδόν άσπρα. Δεν τα βάφω, γιατί είμαι κατά της χημίας. Γι' αυτό και ανακάλυψα αυτή την μέθοδο που ονομάζεται Fair Hair. Αυτό λοιπόν το προϊόν καλύπτει τα λευκά μαλλιά χωρίς να τα βάφει. Και πώς γίνεται, χωρίς να έχει χρωστικές ουσίες μέσα ή χωρίς να έχει, πώς λειτουργεί. Είναι ένα νερό. Στην κυριολεξία, αν θέλετε να το δείτε, διάφανα, ένα νερό. Ναι. Η επαφή του με τα μαλλιά, που δεν φαίνεται, δεν λαδώνει, δεν λερώνει, δεν είναι μια βαφή και καλύπτει τα λευκά μαλλιά τόσο διακριτικά όταν βγαίνουν... Κατευθείαν, δηλαδή με το που εφαρμόζεται πάνω στα μαλλιά, κατευθείαν στιγμιαία τους δεν δίνει είναι, το... Δεν είναι βαφή, όχι, δεν είναι χρωμοσαμπάν. Πώς τα καλύπτει τότε? Σταδιακά λοιπόν επενεργεί στα κύτταρα της μελανίνης. Αυτό είναι ένα μαγικό προϊόν πραγματικά, όπως είναι και όλα... Ναι, στη μελανίνη, όπως είναι και όλα τα προϊόντα, γιατί... Μία γυναίκα μπορεί να τα βάφει τα μαλλιά της. Είναι επαναστατικό προϊόν. Ναι. Χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες που σώθηκαν. Δηλαδή, εσείς δεν χρησιμοποιείτε βαφή καθόλου? Όχι. Αυτό το προϊόν. Όχι μόνο εγώ. Μάλιστα. Χιλιάδες για πείτε άνθρωποι. Μας τώρα και λίγο η έτσι, είναι για τις τιμές που η σίγουρα ενδιαφέρει. Η οποία δεν προκαλεί φαγούρα, γιατί πάρα πολλά προϊόντα από τα Στάλινγκ, αυτά που βλέπετε, αφήνουν κατάλοιπα και προκαλούν φαγούρα και τριχόπτωση. Και πολλές φορές και δερματικά προβλήματα. Αυτά λοιπόν είναι προϊόντα που τα χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος. Τζελ, αφρό και λακ. Καθημερινής χρήσης. Λοιπόν, να σας πω τώρα. Πάντως, πολλά προϊόντα βλέπουμε. Έχετε εδώ και σαμπουάν και styling και κρέμες. Mm-hmm. Όλα αυτά. Ολοκληρωμένα. Ολοκληρωμένη η αγωγή. Mm-hmm. Γιατί με ένα προϊόν δεν μπορεί να θεραπευτούν όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στο τριχωτό. Εστιάζεται και σε κάποια συγκεκριμένα προβλήματα. Βεβαίως. Πάμε διότι στις τιμές, όμως, τώρα να θέλω να σας πω. Ναι. Αν κάποιος θέλει να σταματήσει την πτώση των μαλλιών, δεν θα δώσει 60 ευρώ. Αυτή η τιμή είναι όσα χρόνια έχω τα προϊόντα. 60 ευρώ. Και για πόσο καιρό ένα μήνα διαρκεί. Για ένα μήνα. Αλλά από ένα την μήνα πρώτη μέρα. Τελείωσε, δηλαδή μετά. Έχει ή πρέπει λοιπόν, να συνεχίσει την αγωγή. Θέλω και να καταλήξω εκεί. Γιατί πρέπει να δώσουμε τον ορισμό αυτής της αγωγής. Ότι είναι, υπάρχει υποστήριξη από μένα, που είμαι η Fair Hair, επειδή πολλοί ρωτούν. Είμαι η ίδια η Fair Hair. Τα παιδιά μου που είναι γιατροί και μικροβιολόγοι. Οι γιατροί των Ινστιτούτων. Γιατί θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα Ινστιτούτο που ξεκίνησα από τη Θεσσαλονίκη. Φιλιά μου στη Θεσσαλονίκη
και ένα Ιστιντούτο λίγο πριν το Χίλτον εδώ στην Αθήνα. Α, που, μάλιστα. Αν κάποιος θέλει και έχει ανάγκη να δούμε το πρόβλημά του, θα έρθει, θα κλείσει ραντεβού. Όπως πάνε στους γιατρούς. Άρα, όποιος παίρνει αυτό το προϊόν πρέπει να το παίρνει κάθε μήνα από ό,τι καταλάβαμε. Λοιπόν, ναι, και να συμβουλεύεται, ας πούμε. Όταν μπούμε στη συντήρηση, μετά, δύο φορές την εβδομάδα, οπωσδήποτε πρέπει να φροντίζουμε τα μαλλιά μας με ειδικές λοσιόν. Ανάλογα το πρόβλημα. Μάλιστα. Για να κρατήσει τα μαλλιά. Αυτή είναι η συντήρηση. Γιατί διαφορετικά. Λοιπόν, νομίζω ότι πήραμε μία. Στον ζωντανό πρώτη οργανισμό, θέλω να σας πω, ναι, όλα συμβαίνουν. Δεν μπορεί να θεραπεύει. Δηλαδή, οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας και ο θυροειδής. Διαβίου πρέπει να παίρνει κάποιος το φάρμακο που πρέπει, του αναλογεί και του προμηθεύει ο γιατρός, ο ζαχαρός διαβήτης. Κυρία Χατζηδάκη, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Όποιος θέλει και ενδιαφέρεται μπορεί να σας βρει στην ιστοσελίδα που διατηρείτε και να πληροφορηθεί. Τα προϊόντα μου θέλω να σας πω, επειδή ρωτήσατε, ναι, επειδή ρωτήσατε τι προϊόντα, αν είναι γνωστοποιημένα, θέλω να σας πω ότι τα προϊόντα κυκλοφορούν στα φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Σε επιλεγμένα φαρμακεία. Δεν έχουν παρά να τα ζητήσουν. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βέβαια. Μα ακριβώς, βέβαια. Γιατί ο κόσμος μπορεί να αναρωτιέται, από τη στιγμή όμως που είναι πιστοποιημένα, δεν υπάρχει έτσι κανένα ερώτημα. Θα ήθελα που να το ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα και τον δισταγμό ο κόσμος. Δεν έχει παρά να πάρει τη λοσιόν, το κόστος το είπα. Και θα δει το αποτέλεσμα αμέσως. Κύριε Χατζηδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές. Και χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη, τώρα που θα επιστρέψετε, που την αγαπάμε και μας αγαπάει. Μας έχει δείξει ότι μας αγαπάει και μας στηρίζει. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πώς θα ντυθούμε στις γιορτές, έχουμε Χριστούγεννα που κοντεύουν σε λίγες μέρες, έχουμε και πρωτοχρονιά. Τι θα βάλουμε, μόνιμο πρόβλημα, και ελπίζω να μας το λύσει σήμερα ο Γιάννης Φερεντίνος. Καλησπέρα. Στη λίστα, εντάξει, δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Τι κάνουμε. Καλώς ήρθες για ακόμα μία φορά. Σήμερα, λοιπόν, με την βοήθεια και από τα κορίτσια από την Ακαδημία Μοντέλων του κ. Κουτούλια, που τον ευχαριστούμε. Πάρα πολύ. Έτσι που μας διέθεσε σήμερα τα μοντέλα του, θα δούμε κάποιες προτάσεις για τις γιορτές. Ναι, φέτος τα Χριστούγεννα γενικά τα βραδινά φορέματα δείχνουν περισσότερο τα μήκη. Ναι, μεν είναι τα μάξι φορέματα, αλλά υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες είναι λίγο πιο μεσαίου ύψους, οπότε θέλουν και κάτι πιο μίνι. Ή κάποιες οι οποίες δεν αγαπούν πια το φόρμα και θέλουν κάτι σε φούστα και σε μπλούζα ή σε φούστα σε πουκάμισο. Οπότε θα δείξουμε σήμερα πώς μπορεί μια γυναίκα να βρει το αντίστοιχο ρούχο της για να μπορεί να λάμψει το βράδυ της αυτοκριβεγιών. Και έχουμε, νομίζω, βλέπω και τα κούνια της. Έχουμε και τα απαραίτητα αξεσουάρ ώστε να μπορούμε και στο ύψος και να κάνει την γάμπα και πιο ωραία και να νιώθει και η γυναίκα πιο όμορφα. Και εδώ θα δείξουμε στις φίλες μας από το σπίτι πώς μπορούμε να διαφοροποιήσουμε το παπούτσι που φοράνε οι κοπέλες με τα ανάλογα ρούχα και πώς μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τους φακέλους και το κλατς με ανάλογα από όποια έχουμε εδώ. Οπότε να τους δώσουμε πολλές λύσεις εύκολες για να είναι οικονομικές, ώστε να μην πούν «Α, τώρα τι κάνω, που πάω, τι συνδυάζω». Μπορεί κάποιες από τις φίλες που μας βλέπουν να έχουν κάποια παπούτσια, κάποιες φακέλες, κάποια κλάτια στο σπίτι. Οπότε μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν σε ένα καινούργιο απλό φόρεμα. Ωραία, πάμε να μας παρουσιάσει λοιπόν τώρα εδώ. Γιατί είναι η πρώτη μας φίλη, η οποία είναι το 7, είναι 40, το γνωστό Charleston, το οποίο είναι όλο με Σβαρόφσκι και κρόσια, το οποίο είναι σε ασημή. Εδώ οι γυναίκες οι οποίες έχουν λίγο πιο μεγάλο στήθος ή έχουν κάποια λίγο έτσι περιφέρεια, το κρόσι γενικά βοηθάει πάρα πολύ στο να καλύπτει κάποια δύναμη σημεία της γυναίκας. Οπότε εκεί το στήθος δεν δείχνει πάρα πολύ ωραίο. Είναι για λευκές επιδερμίδες, που το ασημή πάντα φωτίζει το λευκό. Και το συνδυάζουμε με ένα μπρονζέ χρυσό φάκελο για να μπορούμε να μην το συνδυάσουμε. Πολλές φίλες κάνουν το ίδιο λάθος. Συνδυάζουν ασημή φόρεμα με ασημή φάκελο. Είναι λάθος. Γιατί αυτό δεν έχει καμία διαφορά μεταξύ τους. Και αυτό νομίζω ότι έχει και ωραία κίνηση. Για κάνω λίγο έτσι. Οπότε και εδώ μπορεί μια φίλη να το συνδυάσει με λευκό και ασημή λεπτομέρειες για παπούτσι, ώστε να μην βάλει επίσης ασημή. Γενικά εγώ αποφεύγω τις φίλες οι οποίες συνδυάζουν μονοχρωμία. Δηλαδή ασημένιο φάκελο, ασημένιο φόρεμα, ασημένιο παπούτσι. Πολύ ωραία. Μου θυμίζει λίγο Charleston. Λίγο από τη δεκαετία του 40 και λίγο κάνει εποχής. Και επειδή υπάρχουν πολλές γυναίκες που σας αρέσουν και
της εποχής τα ρούχα. Ναι. Τους δείχνουμε μια τέτοια πρόταση. Ωραία. Θα να δείξετε. Περνάμε στην επόμενη φίλη μας, η οποία φοράει μάξι φόρεμα. Με ένα πολύ ωραίο από πάνω με κρόσια, γιατί πρέπει να δούμε στις φίλες μας ότι γενικά, όταν φοράνε μάξι φόρεμα, το μόνο πράγμα που τους απασχολεί μετά σαν απορία είναι τι βάζω από πάνω. Σωστό. Οπότε, από το να συνδυάσει κάτι επίσης πάρα πολύ μακρύ, μπορεί να συνδυάσει κάτι το οποίο να είναι λίγο πιο κάτω από τη μέση, ώστε να δείχνει το υπόλοιπο του φορέματος. Γιατί αν είναι και το μέσα μακρύ και το πάνω μακρύ, δεν δείχνει πολύ σε κάτω, δείχνει κάτι το οποίο είναι ίδιο. Αυτό τι το λέμε, μίντι παλτό. Αυτό είναι μίντι παλτό, πολύ σωστά, μπράβο. Είναι μίντι παλτό, το οποίο μπορεί να βάλουμε και ένα κόσμημα στο οποίο το μονόχρωμο μπορεί να το αναδείξει καλύτερα και να δείξει, αν βγάλουμε το πανοθόρι. Μπορώ να δείξω και την πλάτη πίσω που έχει φίλη μας στο φόρεμα. Οπότε κάτι. Οπότε υπάρχει μια αποκάλυψη του ρούχου όταν είναι κλειστό μπροστά. Μπορούν να σου πει το εξώπλατο, εδείκνυται. Είναι και πολύ της μόδας φέτος. Οπότε ό,τι είναι κλειστό μπροστά, μπορεί να είναι κάτι ανοιχτό από πίσω. Ό,τι είναι πολύ έχετε κολλητέ μπροστά, μπορεί να είναι κλειστό από πίσω. Πάντως, έτσι που έχεις καλύψει την πλάτη, έχεις και ένα surprise μετά. Όταν πάει στο ρεβεγιόν και βγάλει το πανοφόρο, οπότε εντυπωσιάζει. Ενώ στην αρχή λέει, είναι πολύ έτσι βατό ρούχο. Ναι. Με το που βγάλει το πανοφόρο, έχει κάνει και την έκπληξη. Εδώ έχω συνδυάσει ένα φάκελο το οποίο είναι πολύχρωμο, επίτηδες και όχι μονόχρωμο. Για να μπορεί εύκολα η φίλη μας η οποία έχει διαλέξει κάτι μονόχρωμο να κάνει και ένα παιχνίδι με κάτι σε φάκελο. Εδώ δεν έχει το φόβο ότι κάνει, μπερδεύει το μάτι, γιατί είναι όλα μονόχρωμα. Είναι μαύρο, είναι φούξε και είναι μαύρο παπούτσι. Ωραία. Οπότε εδώ μπορούν να συνδυάσουν ένα έτσι πιο έντονο φάκελο. Τέλεια. Περάστε. Πάμε και στην επόμενη φίλη μας. Εδώ έχω, επειδή αγαπούν και έχω λάβει πολλά μηνύματα για τις τούλινες φούστες ψηλόμεσες, έχουν πολλές απορίες οι φίλες μας με τι να συνδυάσουν. Επειδή όμως είναι γιορτές, συνήθως μου λένε με πουκάμισο, με ένα t-shirt. Εδώ μπορούμε να το κάνουμε ένα ωραίο body μαύρο, το οποίο είναι διαφάνεια, με φτερά που κάνει λίγο rock glam. Ωραίο είναι αυτό. Το οποίο είναι body, πίσω μπορεί να μας δείξει, έχει κλειστεί το λαιμό και ανοιχτεί όλη την πλάτη πίσω. Οπότε εδώ με την τούλινη φούστα, η οποία από μόνη της είναι πάρα πολύ έτσι έντονη και πάρα πολύ ιδιαίτερη. Μπράβο, ή τουτού, είναι στη τουτού. Σε βρίσκω πολύ ενημερωμένη. Εδώ έχω συνδυάσει το μποτάκι, γιατί είναι ροκ το πάνω. Οπότε το glam rock μπορεί να το συνδυάσει μια φίλη με ένα ωραίο μποτάκι τέτοιου τύπου ή μέχρι το. Που είναι και πάρα πολύ της μόδας, νομίζω, Γιάννη. Τα είχαμε δείξει την προηγούμενη φορά, πολύ σωστά. Και εδώ είναι το clutch. Το clutch δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει μια φίλη μας να το βάλει με κάτι πάρα πολύ. Ακούω, μα το clutch πάει με ένα πολύ φόρεμα, πολύ εντυπωσιακό, πολύ ιδιαίτερο, πολύ haute couture. Δεν είναι αυτό πάντα έτσι. Μπορεί να έχουμε ένα απλό ντύσιμο και να δώσουμε βάση στο clutch. Το οποίο το clutch είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Το όνομα κλάτς από τι βγαίνει, γιατί κάνει κλάτς όταν το κλενείς. Είναι αυτό, είναι το, επειδή το σχέδιό του, δεν είναι, ονομάστηκε κλάτς λόγω σχεδίου και λόγω ότι έχει το κούμπομα, το οποίο ανοίγει και κλείνει. Οπότε, για να μην το πούνε πορτοφόλι, που είναι μια άλλη κατηγορία είδος, το λένε κλάτς, γιατί έχει το αν δεις όλα τα κλάτς, αν ονομάζεις κλάτς, είναι όλα το ίδιο μέγεθος. Δηλαδή, όλα είναι οβάλ. Για να μαθαίνουμε και κάτι. Ναι, γιατί βέβαια. Λέμε κλάτς και δεν ξέρουμε γιατί λέμε. Ενώ ο φάκελος, σωστό, όπως και αυτό είναι κλίνει, ένα κλάτς. Είναι και αυτό. Αν δεις τα κλάτς, έχουν πάνω κάτω το ίδιο σχέδιο. Οπότε, ονομάζανε κλάτς, είναι μια πολλών χρόνων, τη δεκαετία του 60, που οι κυρίες της υψηλής κοινωνίας δεν θέλουν να κουβαλάνε το φάκελο, δοκιμάζανε τα κλάτς που είναι πάρα πολύ μικρά και πλαισικά. Και με τον τίσιμο σε αυτό επίσης πάει. Ωραίο. Είδες πως τις συνδύασες. Βρήκα και εγώ το κλάτς μου. Πάμε στο επόμενο. Ναι, πάμε να δούμε το επόμενο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορούμε να δείξουμε όμως και στις φίλες μας που φέτος είναι και η παγέτα πάρα πολύ της μόδας. Φέτος η παγέτα έχει κάνει πάλι την επιστροφή του, βέβαια όχι στο πολύ χρυσό, στο πολύ ασημί. Είναι ματ. Είναι ματ. Όπως ήταν και το Animal Print πιο ματ που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, έτσι και αυτό. Το οποίο, όπως βλέπετε, όλοι οι σχεδιαστές, οι Έλληνες σχεδιαστές, έχουν όλη την πλάτη έξω. Στα περισσότερα είναι ρούχα τους, δίνουν περισσότερο βάρος στην πλάτη φέτος. Και επίσης μείνει. Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Να δούμε στην επόμενη φίλη μας, η οποία φοράει ένα φόρεμα μοβ. Αυτό το φόρεμα λοιπόν κάνει λίγο χιονάτι, κάνει λίγο παραμυθένιο. Φέτος έχουν εισπρέψει πάρα πολύ και έχουν εμπνευστεί από πάρα πολύ έτσι, του παραμυθιού
καταστάσεις ρούχων mm-hmm. και έχουν κάνει πολύ ωραίους ώμους. Εδώ μια γυναίκα που δεν έχει πολύ στήθος και θέλει να φανεί ότι έχει, μπορεί με αυτό το κόψιμο του ντεσέν που έχει να το αναδείξει καλύτερα, γιατί πριν είδαμε τη φίλη μας με το φόρμα το οποίο είχε πολύ έντονο το στήθος. Mm-hmm. Εδώ βλέπεις ότι δεν κάνει καθόλου το στήθος πάρα πολύ έντονο. Δεκολτέ καρδιά. Ακριβώς, δεκολτέ καρδιά. Εδώ συνδυάζεται πάλι ο φάκελος αυτός, mm-hmm. γιατί παίζει ανάλογα με τη μονοχρωμία αυτό. Αλλά εδώ μπορεί να συνδυάσει άνετα και αυτό το μπορντό βελούδο που κρατάς, το οποίο εδώ μπορούμε να βάλουμε άνετα και ένα μαύρο παπούτσι. Mm-hmm. Βλέπεις τώρα που ταιριάζει, γιατί ισορροπεί με το κλάτς το οποίο είναι μπορντό βελούδο. Πρέπει να είναι η ίδια ποιότητα, ας πούμε. Τώρα βλέπω ότι είναι σουέτ το κλάτς αυτό και είναι και σουέτ και τα παπούτσια. Ναι, όχι πάντα. Εδώ, ας πούμε, σε αυτό το ύφος του ρούχου δεν πάει το καστόρι. Mm. Δεν πάει, δηλαδή, δεν πάει το λουστρίνι. Δεν πάει το λουστρίνι. Δεν πάει το λουστρίνι, γιατί επειδή είναι παραμυθένιο και επειδή είναι πάρα πολύ έτσι minimal, αν βάλεις λουστρίνι, το λουστρίνι πάει σε κάτι σε πιο βινίλ. Πάντως, θα συμφωνήσεις μαζί μου ότι, ναι, δεν ξέρω, τα τελευταία χρόνια τα πιο mm-hmm. πολλά έτσι, παπούτσια που προτείνονται για τις γιορτές mm-hmm. είναι λουστρίνι. Και νομίζω ότι έχουμε συνδυάσει λίγο τη γιορτινό γιατί ή τον λουστρινέλιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, παπούτσι, γιατί είναι αυτό που γυαλίζει τις γιορτές. Θέλουμε όλες οι φίλες να κάνουν κάτι πιο λαμπερό επάνω τους. Το ξεχνάμε λοιπόν φέτος αυτό. Φέτος το ξεχνάμε, γιατί θέλουμε λίγο να διαφοροποιήσουμε και να πάμε λίγο σε πιο ματ χρώματα. Mm-hmm. Όπως είδες, δεν έχω φέρει πάρα πολύ γυαλιστερά ρούχα. Ναι. Δεν έχω φέρει πάρα πολύ ρούχα τα οποία έχουν πάνω κοσμή, μενταγιών, διάφορες λεπτομέρειες. Είναι φέτος η μόδα του minimal, αλλά δίνουν πολύ ωραία όψη στις γραμμές του ρούχου. Να είναι το ρούχο σηκάτο, να είναι άνετο και να βγάζει ένα χαρούμενο στοιχείο. Γι' αυτό έχουν πάει στα χρώματα. Μα νομίζω ότι αυτή είναι και η τέχνη, έτσι, της μόδας. Το να είναι το κόψιμο του ρούχου σωστά, να έχει κάτι ιδιαίτερο στο ίδιο το ράψιμο του και όχι να είναι κομμένο απλά. Και να αποπνέει μια ωραία κομψότητα. Mm-hmm. Γιατί έχουμε χάσει λίγο την κομψότητα και συνήθως στις γιορτές των Χριστουγέννων όλοι πάμε σατέν, κόκκινο, πράσινο. Πάνε σε συνδυασμούς τέτοιους. Ναι, μεν το κόκκινο χριστουγεννιάτικο, το πράσινο χριστουγεννιάτικο, συμφωνώ. Εδώ λοιπόν θα δείξουμε στις φίλες χρώματα που μπορούν να έχουν στην καρδαρόμπα του. Πάμε να δούμε και την επόμενη εμφάνιση, ωραία. Όπως είναι πάρα πολύ ωραία της μόδας και η δαντέλα, η οποία είναι με μανσέτες, ναι, από παγέτα, είναι όλο στο χέρι. Πιο εντυπωσιακό, πιο εντυπωσιακό, πιο φορτωμένο. Πιο νεανικό, mm-hmm. το οποίο αν το δεις όμως, από μόνο του δεν χρειάζεται τίποτα. Ούτε δαχτυλίδι, ούτε κολλιέ, ούτε σκουλαρίκια. Θα ήταν υπερβολικό. Μπράβο. Οπότε από μόνο του γράφει πάνω στη γυναίκα mm-hmm. και γράφει και ωραία, δηλαδή το χρώμα. Αυτά τα ρούχα που μας έχεις φέρει είναι σχεδιαστό. Ναι. Είναι από Ελληνίδες σχεδιάστριες, οι οποίες κάνουν για μένα πάρα πολύ καλή δουλειά. Εδώ λοιπόν το γνωστό κόκκινο μάξι φόρεμα. Εδώ λοιπόν το προτείνουμε. Εντάξει. Εδώ λοιπόν το προτείνουμε σε φίλες οι οποίες έχουν και μικρό και μεγάλο στήθος, ναι, γιατί το κρουαζέ πάντα είναι ένα κόψιμο σε ρούχο το οποίο εδείκνεται. Mm-hmm. Εδώ καλύπτει σε γυναίκες οι οποίες έχουν λίγο κάποια περιττά κιλά. Αυτό το φόρεμα καλύπτει. Βεβαίως. Εγώ τώρα θα περίμενα ότι. Όχι, γιατί το κρουαζέ mm-hmm. κλείνει εδώ και ανοίγει αλφα από κάτω. Βοηθάει λίγο στη μέση. Δηλαδή για τις φίλες μας είναι λίγο πιο μονοκόμματες. Μπράβο. Mm. Οπότε κατευθείαν ανοίγει αλφα και βοηθάει και τις φίλες οι οποίες αν έχουν πολύ έντονο στήθος, ναι, το κάνουν ανάλογα, το παίζουν ανάλογα με το τι θέλουν να κρύψουν. Ή το κλείνει έχουν λίγο παραπάνω. Μπράβο. Το ανοίγεις, ναι. Οπότε το κρουαζέ αυτό. Έχουν βγάλει φέτος όλοι ή μακριά μανίκια οι περισσότερες τουαλέτες. Mm-hmm. Γιατί θέλουν να αποφύγουν λίγο την αγορά στο πανοφόρι μέσα στο σπίτι που θα πάει, ναι, μεν καλεσμένη, αλλά να βγει με το αμάνικο. Γιατί με άμα το δεν βάλεις και το σωστό από πάνω, μπορεί να σου χαλάσει όλη την εμφάνιση. Όλη την εμφάνιση. Οπότε τι γίνεται, κάθε στο καθρέφτη πολλές ώρες πριν πας στο ρεβεγιόν και λες να βάλω αυτό, να βάλω εκείνο. Ωραία, αυτό με τι παπούτσο συνδυάζουμε. Αυτό είναι με το ίδιο που έχει το μαύρο που είχαμε mm-hmm. πριν. Ναι, το οποίο είναι το ελαφρύ λουστρίν. Δεν πάμε. Εγώ θα το έβαζα και με το μαύρο το καστόρι, αλλά θα έκανα και θα τολμούσα το πράσινο να παίξω με τα χρώματα. Α, και αυτό, τολμηρό συνδυασμός. Γιατί επειδή το κόκκινο είναι πάρα πολύ αναμενόμενο, αν δεις το πράσινο σε αντίθεση του κόκκινου, ναι, επειδή είναι μάξι, τι φαίνεται στο μάξι, μόνο το μπροστά. Mm-hmm. Οπότε κάνει λίγο ένα στυλ pop. Φεύγει από το κλασικό κόκκινο μακρύ φόρμα με ένα μαύρο παπούτσι. Εδώ το κάνουμε λίγο pop. Το κόκκινο φόρεμα είναι εντυπωσιακό. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Και είναι και πολύ της μόδας το κόκκινο. Πολύ. Όχι μόνο στο ψυγείο μας που έχουμε εδώ στο Βλαδό, αλλά και στα ρούχα. Είναι στα βερνίκια, στο νυχιό. Είναι στα ρούχα, είναι στα αξεσουάρ, είναι στα κραγιόν.
Δηλαδή, τώρα έχουμε συνδυάσει έντονα κραγιόν, mm-hmm. επειδή οι φίλες μας που είναι η μία μελαχρινή, η άλλη καστανή και η άλλη ξανθιά, mm-hmm. δείχνουμε και πώς με ένα πολύ κόκκινο έντονο φόρεμα mm-hmm. μπορεί και τώρα να συνδυάζεται ο Χάρης που μας έχει κάνει το κόκκινο κραγιόν. Πολύ ωραία. Το μπορντό κραγιόν. Λοιπόν, για να δούμε και την επόμενη εμφάνιση. Ευχαριστούμε. Αχ, ωραία. Βέβαια. Λοιπόν, εγώ να πιάσω τώρα λίγο αυτό που ναι, μου κάνει. Ναι, ναι. Αυτό είναι όλο. Το ύφασμα αυτού του ρούχου, ξέρεις από τι είναι. Mm. Από ύφασμα μαξιλαριών καναπέ. Ναι. Ξυλώστε το καναπέ σας. Θα γίνει το καναπέ. Αυτό είναι από καναπέ. Ύφασμα μαξιλαριών καναπέ, το οποίο αν δεις επάνω που γυαλίζει από μέσα. Να σου πω, δεν έχω δει τέτοιο καναπέ, να σου πω την αλήθεια. Μαξιλάρια, ναι, υπάρχουν βέβαια στην αγορά, το οποίο θέλει πάρα πολύ. Αυτά τα υφάσματα υπάρχουν στην αγορά. Απλά είναι λίγες οι γυναίκες που τολμούν να το βάλουν στο σπίτι. Αυτό φαντάζομαι τώρα σε ένα λευκό καναπέ ή σε ένα μαύρο καναπέ, να έχεις ένα τέτοιο μαξιλάρι. Mm-hmm. Σε διάφορα ναι, όντως, ίσως όχι όλο τον καναπέ, ίσως σε μαξιλάρι. Όχι, το μαξιλάρι, όχι τον καναπέ ιδιαίτερα. Και αυτό είναι το αγαπημένο African που λέμε, το οποίο είναι το Egyptian, το οποίο είναι για γυναίκες οι οποίες δεν θέλουν να πιέζονται. Θέλουν απλά να βάλουν ένα ρούχο και να φύγουν. Θέλουν μετά να πάνε στα μπουζούκια από το σπίτι ή να πάνε σε ένα κλαμπ. Είναι ένα ρούχο που μπορεί να το βάλει μια κοπέλα, μια γυναίκα, η οποία μετά δεν ξέρει πού θα πάει. Απλά θα ξεκινήσει να πάει σε ένα σπίτι και μετά δεν ξέρει. Οπότε, αν φορέσει το κόκκινο, την κόκκινη mm-hmm. τουαλέτα, μετά δεν μπορεί να πάει στα μπουζούκια, θα πάει στο σπίτι να αλλάξει. Ενώ αυτό, το χρώμα αυτό, Είναι το μοβ. Το μοβ το γυαλιστερό με στοιχεία σημεί μέσα. Ωραίο, πολύ, πολύ ωραίο δεν είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Όχι, όχι, όχι. Αυτό το είναι πολύ ωραίο. Το προηγούμενο. Αυτό. Αλλά βέβαια, σαν το κόκκινο που είναι σταθερή αξία στις γιορτές δεν υπάρχει, έτσι. Σίγουρα. Αλλά είπαμε λίγο να δείξουμε και στις φίλες μας γενικά, είναι καλό να εξελιχθούμεθα στη μόδα. Μην μένουμε στο κόκκινο και στο πράσινο. Α, και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Εδώ λοιπόν είναι η νεοπρέν φούστα τουλίπα, mm-hmm. που λέμε γνωστή τουλίπα. Είναι από τα πιο σκληρά υφάσματα που υπάρχουν στην αγορά. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ζεστό ύφασμα, mm-hmm. αρκετά. Οπότε εγώ το πήρα πάνω με μια 60's μπλούζα με παγέτα, που είναι φέτος της μόδας. Α, είναι φούστα μπλούζα αυτό. Ναι, δεν είναι φόρεμα. Δείξαμε δύο φούστες με μπλούζες, δείξαμε δύο μακριά και δύο κοντά, οπότε... Τώρα, για πες μου τώρα αυτό. Mm-hmm. Αυτό για ποιες φίλες μας ενδείκνεται, για τις αδύνατες, για τις λίγο πιο γεματούλες... Επίσης το μυστικό, η τουλίπα φούστα, mm-hmm. επειδή είναι ψηλόμεση, αν έχει λίγο περιφέρεια δεν φαίνεται. Ναι, γιατί νομίζω έτσι, οι μεσογειακές χώρες έχουν πρόβλημα. Μπράβο, οπότε εδώ ανοίγει και καλύπτει πάρα πολύ. Αν έχει λίγο στο μαχάκι, επειδή μπαίνει ακριβώς κάτω από το στήθος, καλύπτει και αυτό. Και δείχνει και πολύ ωραίο το πόδι, γιατί όλο αυτό δείχνεται έτσι. Πολύ ωραία. Και είναι επίσης πάλι της μόδας και το βλέπουμε εδώ και σε γιορτινή έκδοση, τα φαρδιά, τα μανίκια. 60's, 70's, το οποίο εδώ, ας πούμε, αντί και αυτό το clutch, mm-hmm. το οποίο έχει, μπορούμε να βάλουμε. Αυτό το φάκελο, ναι. που ταιριάζει το φούξια με το κόκκινο, παίζουμε τα mm-hmm. χρώματα για να δώσουμε λίγο μια άλλη πιο ευχαριστηνότητα στον κόσμο, λίγο πιο fashion. Μ' αρέσει η μπλούζα αυτή, εγώ αυτή θα τη φόραγα και με ένα τζιν, να σου πω. Άνετα. Αυτή μπορεί να τη φορέσεις άνετα και μια καθημερινή άνευ Χριστουγέννων, ναι. να πας για ένα ποτό κάπου. Γιατί δεν είναι η παγέτα αυτού του τύπου η παγέτα. Κάτι σου λένε από πάνω για τον καφέ, είμαι σίγουρος. Οπότε εδώ μπορεί να συνδυάσει και την κόκκινη γόβα. Εδώ μπορεί να βάλει και τη μαύρη γόβα. Άνετα. Εδώ δηλαδή οι φίλες μας με κάτι τέτοιο μπορούν να συνδυάσουν άνετα πολλά παπούτσια που έχουν. Και το ποτάκι πάλι που και το ποτάκι. Είναι σταθερό, σταθερή αξία. Πάντα, ναι. Γιατί ωραία. Το κάνει glam rock. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έρχομαι εγώ εδώ Βεβαίως. Να δω αυτά μας τα έδειξες. Α, αυτό. Αυτό είναι το γνωστό φόρμα το οποίο κάνει ενσωματωμένο κορσέ με τουλίπα, το οποίο είναι αυτό το 60's, mm-hmm. το οποίο επίσης οι γυναίκες εδώ, αν έχουν λίγο περισσότερο μπούτια, αν έχουν λίγο περιφέρεια, επειδή αυτό ανεβαίνει ψηλά, επιτόπου το καλύπτει. Γιατί τι κάνει, δίνει πολύ περισσότερο βάρος στη γάμπα της γυναίκας. Είναι για πιο μήνυμα λίγο. Έχω εδώ την κριτική επιτροπή. Και το πράσινο είναι ρε, με το μαύρο που βλέπετε. Η κριτική επιτροπή είναι περισσότερο τις λάμψεις, άμα έχεις καταλάβει. Τους αρέσουν οι λάμψεις. Ή αυτό, επίσης είναι ένα μάξι φόρεμα, το οποίο είναι με μανίκι. Με παγέτα. Παγέτα. Έλα, ψηφίστε, τι θα βάλω. Το πράσινο με το μαύρο. Το πράσινο κάνει και λίγο θεατράλε. Κάνει το πράσινο με το μαύρο. Κάτσε. Αποδεσμεύσω.
Για δείτε με. Οσκαρική εμφάνιση. Πίνω ένα σωμοσεξό. Ναι. Είναι ένα σωμοσεξό. Καλά, και εσένα ούτως ή άλλως με το σώμα που έχεις πάει όλα τα ρούχα. Δηλαδή και τα μακριά και τα κοντά και τα στράπες. Είναι classic chic. Είναι κάποια ρούχα που έχω δείξει και στις φίλες που δίνουμε ιδέες που θα αγοράσουν φέτος, αλλά μπορούν αργότερα να τα ξαναχρησιμοποιήσουν. Αν είδες, το πήγα λίγο πιο minimal και λίγο πιο ουδέτερο, γιατί επειδή ο κόσμος λίγο δυσκολεύεται, τους δίνουμε τις επιλογές, ένα ρούχο που παίρνουν τώρα, αύριο, να πάνε σε μία βάφτιση, να πάνε σε ένα γάμο καλεσμένες, να μην εγκλωβιστούν στο πολύ χριστουγεννιάτικο. Το μαύρο. Λοιπόν, γιατί έχω φέρει το μαύρο. Είναι κάποιες φίλες οι οποίες δεν τους αρέσουν καθόλου τα Χριστούγεννα. Δεν μπορούν τα χρώματα. Δεν μπορούν... Το είχαμε πριν το θέμα αυτό. Ναι, δεν μπορούν, δηλαδή δεν μπορούν καθόλου να αισθάνονται ότι θα βάλουν κάτι το οποίο θα τους κάνει πιο αμπιγέ. Οπότε εδώ το έχω πάει στο πιο alternative. Αυτό φορεμένο, πρώτον, κάνει μια γυναίκα η οποία μπορεί να έχει κάποια ελαττωματάκια εισαγωγικά τα οποία την κάνει λαμπάδα, είναι μαύρο, με ένα κόσμο έντονο, ακόμα και με ένα... Εγώ τώρα βέβαια πρόσεξα και μια λεπτομέρεια εδώ πίσω. Γι' αυτό, πίσω ήθελα να το πω πριν. Άνοιγμα είναι άνοιγμα πίσω. Το σκίσιμο είναι πίσω. Το σκίσιμο είναι πίσω. Γιατί όταν περπατάει η γυναίκα, να μην εγκλωβίζει το πόδι να βγαίνει αυτό έξω, οπότε πίσω να ανοίγει σαν κάπα. Και να τη βοηθάει. Και εδώ παίζει. Άμα δεν το παρατηρήσει και κανείς, κάνεις και ένα έτσι. για να δείξεις που είναι. Και εδώ συνδυάζεις έντονο αξεσουάρ. Βλέπεις πώς διαφοροποιείται ένα μαύρο απλό φόρεμα που πολλές φίλες έχουν στην τουλάπα τους και δεν έχουν χρήματα. Ναι, αυτά τώρα μου αρέσουν πολύ με αυτό. Γιατί δίνει έτσι μια πινελιά. Μια πινελιά, καλύτερη από πριν. Επίσης, είναι πάρα πολύ της μόδας. Ποιο δεν δείξαμε, αυτό το γκρι. Το γκρι, το οποίο το γκρι είναι για κορίτσια τα οποία είναι ηλικίες 17, 18, 25, τα οποία επίσης δεν θέλουν να βάλουν κάτι πολύ βαρύ, γιατί μετά θέλουν να βγουν έξω, να πάνε από εδώ. Οπότε, αυτό είναι ένα φόρμα το οποίο είναι από βελούδο, το οποίο έχει επεξεργαστεί, έχει φύγει το πολύ έντονο από το βελούδο από πάνω, ώστε να μπορεί να βγει πιο νεανικό. Ένα τέτοιο φόρεμα, επειδή έχει από κάτω και το τούλι, το κάνει λίγο πιο βραδινό. Εδώ μπορεί να παίξει με μια ωραία ζώνη στη μέση, με ένα ωραίο ασημένιο κόσμο. Κάτι πολύ απλό. Γιατί πρέπει να πιάσουμε όλη την γάμα των γυναικών που τους αυτό αρέσει. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ γλυκούλι και ευκολοφόρετο. Κάποια. Μέχρι μποτάκι. Μπορεί, φαντάζομαι. Θέλω να μου πεις εσύ με τι θα το επέλεγες. Εγώ θα το φορούσα με μποτάκι αυτό. Ναι, αλλά η κυρία εσείς... δεν είναι 25 που μιλάει. Ναι, είναι 18. Και η κυρία που μιλάει επίσης. Με κόκκινο θα μου άρεσε. Με κόκκινο αυτό και το κόκκινο που έχετε εκεί πέρα. Ενδεχομένως και με... Εγώ νομίζω ότι λόγω του χρώματος που είναι το γκρι μολυβί, για να πάρει λίγο ζωή και να γίνει λίγο πιο βραδινό, θέλει, εδώ θέλει το χρυσό ασημένιο παπούτσι. Ναι, αυτό πήγα. Εδώ θέλει ένα παπούτσι το οποίο να είναι τόσο χτυπητό, τόσο μπαμ, ώστε να το κάνει επιτόπου βραδινό και ακριβό. Λοιπόν, εγώ άλλο κομμάτι έχω ερωτευτεί όμως. Το γυλαικάκι. Αυτό απέστα. Μισό γυλαίκο και το κοντρόλ αυτό, λέει λοιπόν. Είναι το θέλουμε αυτό. Βγαίνει και σε γυναικείο. Βγαίνει και σε γυναικείο. Είναι της Αθηνάς Κόκας, η οποία είναι σχεδιάστρια, η οποία μου το έχει φτιάξει. Το οποίο βγαίνει και σε γυναικείο. Και σε μεγαλύτερα νούμερα. Το φτιάχνει πάνω σου. Ωραία, εντάξει. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ εντυπωσιακό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές. Επίσης, να έχουμε μια πολύ όμορφη χρονιά. Να έρθει το 14 και να μας βρει όλους, εκτός από υγεία, καλά. Καλά με εμάς, με τους ίδιους τους εαυτούς μας. Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ευχαριστούμε και την Ακαδημία Μοντέλων του κυρίου Κουτούλια που έτσι μας έστειλε τα μοντέλα, τα κορίτσια που μας παρουσιάσαν εδώ, τους συνδυασμούς σου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Άμα σε θέλει. Όλα τα ξεπερνάς. Θέλει όμως. Και το 14 τι έχεις πει? Είναι η χρονιά μας. Το περιμένουμε. Πώς και πώς. Να σου πω, αισθάνεστε τους εαυτούς σας τυχερούς ανθρώπους, γενικά?
Γενικά ναι. Γενικά ναι. Ναι, ναι. Γιατί έχουμε φάει κάτι στραπάτσα και καταλαβαίνουμε ότι η τύχη δεν μας θέλει. Σας έχει τύχει ποτέ στη ζωή σας έτσι κάτι extreme, ξέρω εγώ, ή να αισθάνεστε ότι την έχετε γλιτώσει από κάτι στο τσακ, παρατρίχα. Ναι. Όλοι από τη βλέπει η ομάδα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι το έχουν αισθανθεί αυτό. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα έτσι να πάμε άλλο ένα-δύο ώρα να μου πείτε έτσι όλα αυτά. Απλώς τα παιδιά. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να σας κουράζω, θέλετε να πάμε να δούμε πώς τη γλίτωσαν πολύ φτηνά μερικοί συνάνθρωποι μας. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, άμα σε θέλει. Как он деда не сбил? И твою мать! Что делается?
Χριστό και Παναγία Μπενιόλη. Αν έχει τύχη, διάβαινε και ρυθμικό περπάτη. Πω, καλέ γιορτές, βρε. Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι, παιδιά. Είναι αυτό, άμα σε θέλει τύχη. Άμα σε θέλει. Για να κρυφιάσει έτσι. Εγώ δεν μιλάω, ξέρεις, έχω μείνει έτσι. Ήταν, δηλαδή, λες, πώς σώθηκαν. Πραγματικά, επειδή αυτό που έλεγες, εγώ το έχω πάθει σε τροχαίο, γιατί φέραμε τούμπες στην Εθνική Οδό. Είναι φεκιαστικό, δηλαδή, να το βλέπεις σαν εικόνα. Εσύ έχεις κάνει τούμπα. Και πώς βγήκες όρθιος σαν τον κύριο. Βγήκα όρθιος, δόξα τω Θεώ και την Παναγία που με προσέχει ο φύλακας ο Άγγελος. Και εγώ έχω παρόμοια περιστατικά. Και εγώ στην Εθνική. Νομίζω ότι αυτό που με έτσι σόκαρε πιο πολύ είναι αυτό με το τρένο. Γιατί ξέρεις τι, είναι πολλές φορές που είσαι, ας πούμε, σε ένα σταθμό. Το έχω ζήσει που. Κοιτάζε, παιδί μου, πότε θα έρθει το τρένο και δεν κοιτάς, ας πούμε, αν έρθει. Δεν το βλέπω και έρχεται. Δεν το περιμένεις και έτσι. Για να μην προλάβει κανένα. Ακούς τον ήχο όμως. Μπορεί να μην κοιτάς, αλλά ακούγεται. Δεν περιμένω κάτι κάνει. Να είναι καλά οι άνθρωποι αυτοί που έτσι. Είναι αυτή η στιγμή του σοκ που εγώ όταν το είδα πρώτη φορά το βίντεο αυτό, λέω, εγώ θα περίμενα, ξέρεις, όλες να λιποθυμήσει κάτω από σοκ. Όμως δεν προλαβαίνεις να το συνειδητοποιήσεις. Δεν το καταλαβαίνεις, το καταλαβαίνεις σταδιακά. Δηλαδή και εγώ το θυμάμαι ότι μετά μπήκα στη διαδικασία τι συνέβη. Λοιπόν, αυτά τα βίντεο τα βρίσκεται στο zoogla.gr στην κατηγορία «Στον κόσμο τους» και όντως στον κόσμο τους, έτσι. Εμείς όμως είμαστε στον κόσμο το δικό μας, των Χριστουγέννων, και θα πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ωραία ρεσό χριστουγεννιάτικα από βάζα μαρμελάδας και χοντρό αλάτι. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα θα μάθουμε. Δεν υπάρχουν άλλες γιορτές που να έχουν τέτοια μαγική και χαρούμενη περίοδο προετοιμασίας όπως τα Χριστούγεννα. Τι καλύτερο λοιπόν για αυτή την περίοδο των οικογενειακών συναντήσεων από όμορφα και οικονομικά χειροποίητα χριστουγεννιάτικα στολίδια. Να φτιάξουμε αυτά τα πάρα πολύ ωραία ρεσό που είναι χριστουγεννιάτικα, έτσι, πολύ εύκολα τα φτιάχνουμε στο σπίτι μας με χοντρό αλάτι και κόλλα. Για να τα φτιάξουμε χρειαζόμαστε κουτιά παλιά μαρμελάδας. Χρειαζόμαστε αλάτι χοντρό και αν θέλουμε να το χρωματίσουμε και να γίνει έτσι, χρώμα ζαχαροπλαστικής που το βρίσκουμε στο σούπερ μάρκετ πάρα πολύ εύκολα. Θα βάλουμε το αλάτι το χοντρό σε ένα πιατάκι. Παίρνουμε το παλιό το βάζο από τη μαρμελάδα και χρειαζόμαστε κόλλα η οποία είναι κρυσταλλιζέ για να είναι διάφανη και να μην μας φαίνεται μετά όταν θα στεγνώσει. Απλώνουμε την κόλλα καλά-καλά σε όλο το βάζο κατά αυτόν τον τρόπο και το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να κυλήσουμε το βάζο μας πάνω στο χοντρό μας αλάτι. Για έξτρα λάμψη μπορούμε να βάλουμε χρυσόσκονη. Το αφήνουμε στεγνώνει και μετά από πάνω του περνάμε σπρέι, το οποίο είναι διάφανο, για να σταθεροποιήσουμε και να μην φεύγουν τα αλάτια. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό σε κατασκευή, πολύ γρήγορο, πολύ φθηνό και πάρα πολύ εύκολο. Η κυρία Δώρα Χαραλαμπάκη μας δείχνει πώς με απλά υλικά μπορείτε μαζί με την οικογένεια και τους φίλους σας να φτιάξετε τις δικές σας χριστουγεννιάτικες δημιουργίες. Τώρα μπορούμε να κάνουμε αυτό εδώ το στολίδι που ανάλογα με το χαρτί που θα χρησιμοποιήσουμε γίνεται σε διάφορες παραλλαγές. Μπορείτε να το κάνετε όσο γκλαμουρά το θέλετε προσθέτοντας σκοινιά, φούντες, κορδόνια, χρώματα, ό,τι θέλετε. Το βασικό είναι ότι χρειαζόμαστε 7 κύκλους τους οποίους τους διπλώνουμε στη μέση. Αν θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε με πιστολάκι σιλικόνης ή με κόλλα ή με χαρτόκολλα ή με οτιδήποτε θέλουμε ή ακόμα και με σειραπτικό. Εγώ θα το κάνω αυτή τη στιγμή με σειραπτικό και αρχίζουμε και ενώνουμε τα ημικύκλια μας κατά αυτόν τον τρόπο. Ωραία, και έχουμε ένα στολίδι το οποίο
Είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο. Αν του βάλουμε μια ωραία κορδέλα ή ένα ωραίο νήμα, εύκολα με απλά υλικά στο σπίτι μαζί με τα παιδιά μας, γρήγορα και πολύ όμορφα. Ό,τι παλιό αντικείμενο έχετε στο σπίτι σας, κρατήστε το και ξεκινήστε αμέσως να δημιουργείτε. Στολίδια για το δέντρο και χειροποίητες δημιουργίες που θα έχουν την υπογραφή σας θα κάνουν περήφανους εσάς, αλλά και τους γύρω σας με το ασυνήθιστο αποτέλεσμα. Έξυπνο, εύκολο, φθηνό, εντυπωσιακό. Διάθεση να έχεις και χρόνο και μπορείς να κάνεις τα πάντα. Και έπνευση και λίγο φαντασία. Και να σου πω κάτι, νομίζω ότι είναι ωραίο και για τα παιδιά να βλέπουν ότι πόσο, ας πούμε, ξέρω, τόφιμα, το αλάτι, μπαχαρικά ή οτιδήποτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο. Νομίζω ότι είναι πιο ωραίο από το να πας, ξέρω, στα συνηθισμένα. Ναι, σίγουρα. Γιατί ανοίγει και η φαντασία, ανοίγει η δημιουργία. Και τα παιδιά τα θέλουν αυτά και να μαθαίνουν και να έχουν δραστηριότητες. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Εννοείται. Όχι τα διαλύματα τα άλλα. Θα πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Κοντά μας είναι η Τζορτζίνα Κόνη, που έχει βγάλει ένα καινούριο τραγούδι. Είναι τόσα πολλά, Τζορτζίνα. Να, φεύγουν και τα μικρόφωνα. Είπα μουσικό διάλειμμα. Δεν εννοούσα διάλειμμα, αγαπημένα μου μικρόφωνα. Εννοούσα να καλησπερίσουμε την Τζορτζίνα. Ένα τραγούδι λοιπόν, ένας καινούριος δίσκος, στον οποίο έχει παίξει και κάποιο ρόλο στα Μάτς Γονίτη, σωστά. Καλησπέρα και από μένα καταρχήν. Ναι, είναι ένα τραγουδάκι που έχει βγει τώρα από τον Σταμάτη το Γονίδη. Είναι στη Μήνος και ελπίζω να πάει καλά. Είναι τόσα με την αγάπη τη δικιά σας. Είναι τόσα πολλά, τι σημαίνει είναι τόσα πολλά. Είναι τόσα πολλά. Θα το ακούσετε και θα μου πείτε. Ωραία, πάμε να σε ακούσουμε λοιπόν, να δούμε ποια είναι τα πολλά. Ξύπνησα 5 το πρωί. Ερωτάς μου εφιάλτης και με μισή αναπνοή σε περιμένω να ξανάρθεις. Ξύπνησα 5 το πρωί, άδεια για μένα η ζωή. Κι απόψε να σε βρω μες στο ποτό της μοναξιάς μου. Μοιάζει ο έρωτας αυτός έξω απ' τα όρια της καρδιάς μου. Όσο κι αν θέλω μένω εδώ, τρέμω για αγάπη να σου πω. Είναι τόσα πολλά που δεν σου τα έχω πει, μα να ακούσει
τόσα πολλά. Μάθαμε λοιπόν το τραγούδι αυτό, πάμε σε διαφημίσεις και μετά έχεις να μας πεις και άλλα τραγούδια. Με μεγάλη. Η ώρα και σήμερα φτάσαμε σχεδόν στο τέλος της εκπομπής. Εγώ όμως θέλω να σας θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής, στα οποία εσείς συνεχίζετε να παίρνετε τηλέφωνο για το μεγάλο μας δώρο, την εντυχισμένη κουζίνα από την εταιρεία Grupo Cucina, αξίας 2.000 ευρώ, είναι όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, το 211-55-50-550, ασφαλώς το τηλέφωνο αυτό είναι και για την επικοινωνία σας με εμάς, αλλά και για το μουσικό quiz που παίζουμε με τον Στέφανο για τα δώρα μας. Να σας θυμίσω και τις σελίδες μας στο Facebook και στο Twitter, Magazino Live Μία Λέξη. Πληκτρολογείτε και μας βρίσκετε. Εμείς εδώ, αύριο ραντεβού πάλι στις 12 ακριβώς, Magazino Live. Σας περιμένω, εμείς όμως θα κλείσουμε μουσικά με την Τζορτζίνα. Ερωτευμένακι σαν πιο καραβάκι μέσα στις καρδιάς σου την κακοκαίρια. Αφού το θες, ας είναι αυτή πιο μεγάλη.